Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Όμορφους, άσχημους, χοντρούς, ψηλούς, αδύνατους, υγιείς, άρρωστους, άντρες, γυναίκες, παιδιά. Γεια σου, γιατρέ μου. Καλημέρα. Ο γιατρός ο κτηνίατρος είναι φίλος του ποδοσφαίρου. Πρώτα απ' όλα, είναι ένας από τους ελάχιστους φίλους του ποδοσφαίρου ο γιατρός. Όλοι οι άλλοι είναι οπαδοί των ομάδων. Υπάρχουν σαν τον γιατρό στην πόλη καμιά 5-6. Στην Αθήνα να υπάρχουν καμιά 100. Σε όλη την Ελλάδα να είναι όλοι μαζί 200. Που να αγαπάνε το σπορ. Το σπορ πρώτα. Ναι. Για το σπορ. Ναι, δηλαδή οι απειροελάχιστοι είναι η εξαίρεση του κανόνα. Και επειδή εδώ είμαστε μια κατάσταση εξαίρεση του κανόνα, γενικώς, πάμε να δούμε τα πράγματα με το δικό μας το μάτι, το οποίο δεν ξέρω τι χρώμα έχει, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, μπλε. Ό,τι και να έχει. Ναι, είναι το μάτι το οποίο βλέπει τα πράγματα αλλιώτικα. Χωρίς οπαδικό μανδύα. Τέλος. Έτσι πρέπει να είναι όλο. Ο οπαδός θα ακούει, αν αντέχει. Κάποιοι λένε παίρνουμε χάπια για να σε ακούσουμε. Να παίρνετε χάπια, να πίνετε και πολύ νερό, γιατί μπορεί να πάθει το στομάχι σας. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Γιατρέ μου, από πού θες να ξεκινήσουμε, να σου δώσω πάσα. Όπου ναι. Και να ξεκινήσουμε, ναι. Εντάξει, θες να ασχοληθούμε. Να μην πάμε στο μυρολόι του ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε από το μυρολόι του ΠΑΟΚ. Για τη σημερινή εμφάνιση. Και θα αρχίσουν να μυρολογούν, με αρχίσουν να κλαίνε. Άσε που δεν άνοιξε ρουθούνι, να πούμε. Γιατί να άνοιξε. Εννοώ παδικά σαν να φωνάζουν, να γκρινιάζουν, να κάνουν. Εντάξει, είχε λίγο κόσμο η Τούμπα. Συνένεση του καιρό. Δηλαδή ήταν σύμμαχο, εντάξει. Όχι, ρε, πήγαν στο παλατάκι. Παίζανε βόλεϊ. Πώ το λένε. Χάντμπολ. Νταμπλούχη και στο χάντμπολ. Έχω ένα φίλο. Δηλαδή ο Κατσαρή είναι. Ο Κατσαρή είναι. Τροπεούχο, πολυτροπεούχο. Ο Κατσαρή τα λεφτά που του δίνει ο. Πώ το λένε, ο Ιβάκ. Ξέρει και τα επενδύει σωστά. Τα αξιοποιεί σωστά, δεν χρωστάει πουθενά. Δεν πληρώνει βέβαια και. Να είναι κανένας καλοπληρωτής να πεις ότι είναι. Δεν τα γνωρίζω αυτά. Τα οδηπορικά, εντάξει, δεν τους έχει και πολύ χορτά τους. Αλλά αυτά που λέει θα τους δώσει, θα τους τα δίνει. Δεν χρωστάει ο Ραστέγνης ΠΑΟΚ, είναι τίμιος ο Κατσαρής. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει ότι κάνανε στα μικρά αθλήματα επιτυχίες. Όταν στα. Έτσι κι αλλιώς στην πόρτα τη Θεσσαλονίκη, τα μικρά αθλήματα προσπαθούν να δούμε ποιος είναι πιο μεγάλος σύλλογος. Οπότε. Ναι. Μπράβο. Προπαγανδιστικά. Βεβαίως. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε τίτλος. Ακόμα και στο πινκ-πονγκ, στο γυναικείο τάβλι. Έχω ένα φίλο που οπουδήποτε. Θα πήγαινε στο χατμπολ. Και θα μετά, πήγαινε στο ποδόσφαιρο. Θα πήγαινε στο ποδόσφαιρο. Και μετά να πούμε. Πήγε και η ομάδα του χατμπολ σήμερα. Αποθεώθηκε από τον κόσμο εκεί στη θύρα 4. Ναι. Στο ημίχρονο, όπως και τα κορίτσια του ποδοσφαίρου. Ναι, έτσι γέμισε. Είχε λίγο κόσμο του από αυτού. Κάτι σχολεία πήγανε. Κάτι καφετέρειες που δώσαν κάτι εισιτήρια δωρεάν, κάτι κληρώσεις. Έτσι γεμιστούμε και υπήρχαν και κάποιοι μουγκοί Παναθηναϊκοί. Κάποιοι Παναθηναϊκοί μουγκοί, οι οποίοι πήγαν εκεί, ας πούμε από τι μέσα. Να δουν, τον Κουντουρμπή να παίζει αμυντικό χαφ. Ναι. Το ότι κέρδισε ο Παναθηναϊκός δεν σημαίνει ότι ήταν και κάτι πολύ όμορφο το παρουσίασε στον αγωνιστικό όχι, χώρο. Όχι, στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός εμένα μ' άρεσε. Βέβαια, εμένα δεν μου άρεσε. Εμένα μ' άρεσε ο Παναθηναϊκός. Με ξέρεις τον Μαυρί από τον οποίο τον έχω δει βελτιωμένο. Δηλαδή η παρουσία του στην Αγγλία το έχει κάνει καλό. Μπορεί να μην πήρε παιχνίδια, αλλά σίγουρα προπονήθηκε καλύτερα. Έχει καλύτερη αντίληψη των χώρων. Βοηθάει, κλείνει στον άξονα, δημιουργεί καλές συνεργασίες. Δηλαδή, αν ρωτήσει ένα μέσο Παναθηναϊκό, ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, πλην του Ζέκα, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και πάλι σήμερα. Πάλι. Θα σου πούνε ο Νίνης, θα σου πούνε ο Κουτρουμπής, ο Σίδεφελτ. Όμως ο Μαυρίας ήταν αυτός ο οποίος έδωσε την υπεροχή στον Παναθηναϊκό. Με τον τρόπο που κινούταν χωρίς την μπάλα. Χωρίς να έχει ποιοτικό ανέβασμα από την άλλη μεριά τον Μπούρμπο, ο οποίος είναι Παλαιστής. Εντάξει, ήταν φανταστικός ναι. Ο Μαυρίας σήμερα. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν πίστευα ότι θα έχει τέτοια εξέλιξη. Καλό είναι. Ναι. Καλό είναι να παίρνουν συμμετοχές νεαροί ποδοσφαιριστές από μικρές ομάδες όπως είναι ο Παναθηναϊκός και να εξελίσσονται. Ποιες ομάδες. Όπως είναι και ο Παναθηναϊκός, μια μικρή ομάδα. Εντάξει, ένας νεαρός και ελπιδοφόρος ποδοσφαιριστής είναι καλύτερη λύση να πάει στις τέτοιες ομάδες. Μικρή γιατί. Δεν έχει πίεση. Η δεύτερη θέση είναι το ταβάνι πια. Ο κόσμος είναι συνενετικός, δηλαδή δεν κυνηγάει Ολυμπιακούς πια τίποτα. Μια χαρά νομίζω είναι να πιέζει τον Παναθηναϊκό. Πολύ ήσυχο περιβάλλον. Καμία πίεση, όμορφα είναι. Μάλιστα. Γι' αυτό και έχουν ανανεωθεί και έχουν αναγεννηθεί παίχτες οι οποίοι αλλού δεν μπορούσαν να αποδώσουν. Ναι. Δηλαδή ένας μέτριος παίχτης μπορεί να δεχθεί σε τέτοια σωματεία. Το ότι ο Κίτσιου ήταν καλύτερος παίχτης του ΠΑΟΚ σε προβληματίζει. Δηλαδή ο Κάτσι ήταν πεσμένος. Ο Κάτσι ήταν πολύ ο πιο φιλότιμος. Ναι. Κίτσιου. Εντάξει τώρα ο Κίτσιου κάνει μια κούρσα ονάνο και τον αφήνει 20 μέτρα. Ο Κίτσιου επιθετικά. Γιατί αμυντικά, πράγμα, αμυντικά έχει θέματα. Τον το κρίνει συνολικά, δεν τον κρίνει ξέρω για την θετική του παρουσία μόνο. Αλλά βιολογικά. Ο καλύτερο ήταν ο Ιτάνς πάλι. Ναι, βιολογικά ο Κίτσιου είναι πολύ καλύτερο από όλου. Σήμερα ήταν καλύτερο και από τον Κάτσε. Ενώ σε φρεσκάδα. Ναι, σε φρεσκάδα, ταχύτητα κτλ. Άμα μάθει να μαρκάρει κιόλα. Άμα μάθει να μαρκάρει κιόλα, θα γίνει ένα πολύ καλό και εξελίξιμο πλάγιο μπακ μοντέρνο που βγαίνει, που έγινε και σκόρερ, σουτάρει διαγώνια. Ο Κίτσιου έκανε την καλύτερη ηλική προσπάθεια του ΠΑΟΚ.
Ναι. Σε ποιο έχει παλιά του Κάτσε όμως, ε. Σε. Παλιά του Κάτσε. Ναι, σε πιάνουν παλιά θα ήταν στο Νομπό, να πούμε. Καλά, Νομπό. Τέτοιο τουρίστα δεν έχω ξαναδεί εγώ. Υπάρχουν, ναι. Φοβερός. 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 Εντάξει, τώρα ένα άνθρωπο λέει για το μάτσο του χάντμπολ. Φαντάσου που έχει φτάσει ο Παοκτσής. Να παίζει πάω Παναθηναϊκός και να ασχολείται με το χάντμπολ. Ναι, ρε φίλε Παοκτσή, τώρα μα ξενερώνει τώρα με το χάντμπολ. Πε μου, εκτό από τον Ροκοκόνη, ποιο είναι να πούμε. Ξέρεις κανένα άλλο παίκτη εκτός από τον Ροκοκόνη και τον Αλβανάκη, πώς τον λένε? Αλβανό. Αλβανός. Αλβανός είναι επίθετο ή είναι? Νομίζω ότι είναι επώνυμο. Επώνυμο Αλβανός. Αλέξ Αλβανός νομίζω. Αλβανός είναι επίθετο. Έχει κάνει και καριέρα στη Γερμανία. Είναι ο καλά... Αλβανός έκανε καριέρα στη Γερμανία. Ναι, έχει παίξει και Γερμανία το παλικάρι. Σοπαρά. Αριστερόχειρας. Πολύ καλός λέει. Ναι. Πολύ καλός, ναι, ναι, νομίζω προσθήκη τη τελευταία στιγμή, ναι. Ο οποίος έδωσε κάτι παραπάνω στον ΠΑΟΚ. Και όταν έχει χρήματα. Είχαμε και γκρίνιες από τον Γεωργιάδη για την Τούμπα, δεν του άρεσε η Τούμπα. Λέει τι είναι αυτή που γκρινιάρει την ρίπου. Φαντάζομαι πως θα είναι την άλλη εβδομάδα με τον Ατρόμητο τα πράγματα. Πού εδώ? Ά, νεκροταφείο. Θα έχει περάσει και το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Θα έχει πέσει το αλκοόλ. Θα έχουν πάει όλες τις παραλίες. Πού καρδιά. Τετάρτη παίζουνε. Τετάρτη 3 Ιουνίου. Εγώ νομίζω πλέον ότι ο θεσμός των πλέον πρέπει να σταματήσει. Δεν προσφέρει τίποτα. Δεν προσφέρει τίποτα. Ναι. Δηλαδή παίζουν ποια ομάδα από αυτές που έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση στα play-off. Αν έχουν μπουκάρει. Αν έχουν μπει στο Champions League. Με ξέρεις τον Παναθηναϊκό το 8-9 που είχε περάσει τη Σπάρτα Πράγας. Νομίζω καμία άλλη ομάδα που έχει βγει πρώτη στα play-off δεν μπόρεσε να μπει στους ομίλους του Champions League. Οπότε κακώς γίνονται για μένα. Ναι, γιατρέ. Τζάμπα ταλαιπωρούνται οι αθλητές. Ναι, μακρέ... Εντάξει, τώρα είναι τηλεοπτική η λόγη. Γεμίζει τον Νόβα το πρόγραμμά του. Δεν έχει τι να βάλει τώρα τέλη Μάη. Σου λέει βάλε εκεί αυτές τις αγκαρίες, αυτές τις σούπες. Ναι. Ούτε οι ίδιοι οι παίχτες θα το παρακολουθούν. Γιάννη, έχουμε κάποιο ηχολήπτη εδώ. Γιάννη, έχουμε κάποιο ηχολήπτη. Να μας κάνει λίγο το κόλπο εδώ. Πώς το πες? Το κάνω, αλλά δεν βαράει. Το άλλο κάνει. Να το πούμε τον. Σκέψτε τώρα αυτές τις ομάδες, τον Ατρόμητο και την Τρίπολη, οι οποίοι παίζουν ποδόσφαιρο από τις 15 Ιουλίου οι ποδοσφαιριστές. Φτάνουν με 14 Ιουνίου, 10 Ιουνίου που τελειώνουν τα play-off. Είναι 11 μήνες μέσα στο χορτάρι και παίζουν συνέχεια. Τραγικότης. Δεν είναι αυτό κάτι απαράδεκτο? Τραγικότης. Δεν πρέπει να αλλάξει. Ναι. Σεβασμό στον ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, πρώτος παίκτης στα play-off, συνολικά ο Κάτσε. Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε, ναι, τώρα. Δεύτερος σε απόδοση ο Τζαβέλας. Ο Τζαβέλας σε απόδοση. Είναι φιλότιμος. Έχει σβήσει πολλούς παίκτες. Όσες φορές μπήκε ο Νίνης στην περιοχή των έξι. Δεν μου λες τη φάση και με τον Μπέργκ. Ναι. Παίρνουν και οι δύο κίτρινη κάρτα. Φαντάζομαι δεν υπάρχει κάτι και οι δύο τραβάει ένα στον άλλο. Τραβάει ένα άλλο. Ναι. Εντάξει, και ο Μπέργκ σήμερα ήταν πολύ εκνευριστικός. Ναι. Δεν προσέφερε αυτό που θα μπορούσε. Κοίταξε, ακού να δεις εγώ τι πιστεύω για τον Μπέργκ σήμερα. Καταρχήν ο Μπέργκ σήμερα δεν χρειαζόταν. Γιατί δεν χρειαζόταν? Διότι ο Μπέργκ υπάρχει ο Παναθηναϊκός στο 1-0 και ο ΠΑΟΚ να ανεβαίνει απάνω. Η γνωστή ιστορία, μένω κενός πίσω, θέλω ταχύτητα κτλ. Για μένα, να βάλει, να, για μένα ο Αστακούν, πώς το λένε. Ο Αστακούν μπήκε στη θέση του Πράνιτς. Ο Αστακούν έπρεπε για μένα να μπει στη θέση του Καρέλη και να βγει στο τέλος ο Νίνης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Αστακούν είναι τσαπατσούλαρος. Αλλά επειδή έχει την ταχύτητα τη μεγάλη. Νομίζω ότι ο Μπέρκο είναι σε κακή μέρα. Ναι. Φαίνεται σε ένα τελείωμα που κάνει, ναι, μια ώρα σύντρα του Ατζαγκούρ. Πολύ νοχελικά, ναι, πήγε εκεί στην μπάλα. Πήγε πολύ αυτά. Οπότε έχει τον Καρέλη. Έχει τον Καρέλη. Έχει το Μαυρία ταχύτητα. Έχει τον Ίνα περνά τις πάσεις. Έχει τον Ζέκα ταχύτητα. Πετάς μέσα και τον Αστακούν και δημιουργείς μια τετράδα που. Αλλά για μένα ο Παναθηναϊκός έκανε fair play στον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή πήγε να πιει καφέ, να πούμε, ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός πήγε να πιει καφέ να μου στα λαδάδικα στο δεύτερο ημίχρονο. Αν ήμουν προπονητής του Παναθηναϊκού, θα ήμουν δυσαρεστημένος από το πώς διαχειρίστηκαν οι παίκτες μου τον παρέσυρο ΠΑΟΚ σε μια κακότητα στο δεύτερο ημίχρονο τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έκανε τζόκινγκ ο Παναθηναϊκός. Γιατί χρειάζεται να φορτσάρει? Δεν φόρτσαρε. Δεν πήγε να το κάνει μηδέν, δύο, μηδέν, τρία. Σήμερα τελείωσε και το κομμάτι πρώτη θέση. Ναι. Ο Παναθηναϊκός θέλει μια ισοπαλία. Δηλαδή έδωσε δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να ελπίζει. Έστω με μια στραβοκλωτσιά στα τελευταία δευτερόλεπτα λεπτά κάτι να γίνει το 1-1. Αυτό δηλαδή η διαχείριση του δεύτερου ημιχρόνου του Παναθηναϊκού στο fair play απέναντι στον ΠΑΟΚ ήταν κατακριτέα. Δηλαδή εγώ αν ήμουν ο οπαδός και φίλος του Παναθηναϊκού, τώρα δεν έγινε το 1-1 και μπορεί να λέει κάποιος έλα μωρέ τώρα υπερβολικός είσαι. Όχι. Με εξαίρεση την κεφαλιά εκεί πέρα του Κώστα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και το σούτ πήγε στο δοκάρι του Κίτσιου. Έκανε κάτι άλλο ΠΑΟΚ επιθετικά? Όχι ρε, άλλο σου λέω. Εντάξει, δηλαδή. Και ο ΠΑΟΚ, ωραία έβαλε τον λαγό στη θέση του Νίνη για να κλειδώσει το μάτς. Εντάξει. Τι να κάνει τώρα. Αλλά τον Καρέλη
για την αντεπίθεση κτλ. Δεν έπρεπε. Είναι αθληταράς. Ο αθληταράς δεν βγαίνει με στην Τούμπα. Που έχει και μεγάλο χώρο και μεγάλα κανιά και μεγάλη διασκέλισμους. Άφησε το Μαυρία να κάνει αυτό το θα πράγμα. Μπορούσε να έχει και τον άλλον. Και να παίξει με ασταγκού σεντερφόρ. Τον προστατεύει, έχει παίξει και πολλά χρόνια. Δεν χρειαζότανε. Ο Μπέρκ είναι για να ανοίγει τις άμυνες τις κλειστές. Κοίταξε, ο Καρέλης έδινε χώρο. Κώστα. Ναι. Για ποιο λόγο να τον ταλαιπωρήσει από τη στιγμή που μπορεί να σου δώσει και λεφτά. Δηλαδή μπορεί να τον πουλήσει και να φέρει και έσοδα στα μέσα. Λες ότι τον προστάτευσε. Ναι, τώρα να δηλαδή. Φράγκα, ναι. Για ποιο λόγο τώρα να τον τραυματίσει, να τον βάλει, ξέρω εγώ, να υπερβάλλει. Εντάξει, είναι και περιουσιακό στοιχείο πολύ σημαντικό γιατί ο Παναθηναϊκός όπως έχει οικονομικά προβλήματα. Έβλεπα τον Κουτρουμπί, θα ρίσκει είναι ο Ενιέστα, θα ρίσκει είναι ο Τσάβη, θα ρίσκει είναι ξέρω εγώ, ο Χάφαρος. Δηλαδή μέσα σε αυτό το κέντρο του ΠΑΟΚ που έχει κλατάρει ο Κάτσε. Σήμερα ο Κάτσε δεν ήταν τόσο. Ο Τζιόλης πώς σου φάνηκε. Τι να με φάνει ο Τζιόλης, φίλε. Ανοκίνητο καράβι. Ο Τζιόλης είναι ένα παίκτη ο οποίο πώς μπορεί να επιβιώσει στο ποδόσφαιρο το ελληνικό. Να παίζει ο ΠΑΟΚ ένα στυλ. Τρία center back, τον Κίτσιο απάνω κάτω, ο Κίτσιο για το 3-5-2. Πάνω κάτω, από αριστερά ξέρω εγώ έναν άλλο back, τρία center back και μπροστά ο Τζιόλης. Δηλαδή, τέταρτος σαν center back. Και από εκεί να έχεις δύο παίχταρους, οχταροδέκαρα, δεξιά και αριστερά. Και δύο... θα μαρκάρουν ή όχι. Οχταροδέκαρα λέω, βεβαίως. Θα μαρκάρουν και βεβαίως. Οχταροδέκαρα, όχι δεκάρια, οχταροδέκαρα. Ένα καθαρό αιμο εννιάρι βαρύ και ένα εννιάρι περιφερειακό. Και δύο πλάγια back half, Θουκίτσιο, ο οποίος θα πρέπει να μάθει το μαρκάρισμα. Μόνο έτσι μπορεί να επιβιώσει ο Τζιόλης. Ο Τζιόλης, να τον ευλέπω, να ανεβαίνει ψηλά, να κάνει παιχνίδι, να προσπαθεί να βγει πλάγια. Είναι ένα άναρχο ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο που οι ρόλοι των ποδοσφαιριστών πάνε περίπατο. Σαν να βάλει τον Καλογύρου να παίξει την αδερφή στον κινηματογράφο. Σαν να βάλει τον Κιονάκη να παίξει το γόη στο θέατρο. Σαν να βάλει τον Κούρκουλο σε ταινία σατυρική γέλιο, να πούμε. Και να βάλει τον Τζάκονα να κάνει το γόη. Ένα τέτοιο στήλο πάω. Δηλαδή, Άρτζι, Μπούρτζι και Λουλά. Ο σκηνοθέτης τρελάθηκε. Λοιπόν, 9.55 κενό, το μήνυμα στο 54.340. Τουμπάδια. Λογικό. Όχι. Θα σου πω γιατί. Παοξίδες είναι μάγκα καλομαθημένοι. Είναι τα παιδιά τα οποία τα γλύφουνε τα μίντια. Στα πω εγώ τα έργα όλα σήμερα. Παοξίδες είναι καλομαθημένοι και κακομαθημένοι. Γιατί αν τραβούσανε αυτά που τράβηξε ο Ηρακλής και ο Άρης στο κομμάτι ας πούμε το ποδοσφαιρικό, να ήταν γάμα εθνική 3 χρόνια, όπως ο Ηρακλής β' εθνική 2 χρόνια και τέτοια, εξαφανισμένοι από το σύμπαν. Δηλαδή αυτοί τι έχουν. Δεν πάω λέει στο γήπεδο, δεν γουστάρω το γήπεδο, δεν με εμπνέει. Τι σε εμπνέει, ρε. Τι δεν σε εμπνέει. Έχεις μεγάλο μέτοχο. Να βλέπουμε εδώ τους παγιζούς στο χάντμπολ, δες τι γίνεται. Πανικός. Ορίστε. Γεμάτο το παλατάκι και τα λοιπά. Γεμάτο δεν το λες, εντάξει, αλλά έχει πολύ κόσμο. Έχει πολύ κόσμο. Πήραν στο χάντμπολ. Έχουν μεγάλο μέτοχο. Έχουν. Έχει μεγάλη πέραση ο μεγαλομέτοχος τους όσον αφορά ας πούμε, την οικονομία. Είναι ένα οικονομικό μέγεθος από μια χώρα η οποία θέλει να επενδύσει. Δηλαδή είναι. Μεγάλος στέλεχος. Είναι σε ηλικία καλή, 55. Είναι. Σε έχει πληρώσει τα χρέη όλα. Του τα έχει πληρώσει. Το έκανε γι' αυτό. Σε έχει κάνει ένα σωματείο το οποίο είναι ένα σωματείο το οποίο δεν μπορεί να πει κανείς κουβέντα όσον αφορά τις αμοιβές παιχτών, προπονητών. Δεν σου έχει δείξει κάτι ερωτεύσιμο στο χορτάρι. Περίμενε. Είναι το πρόβλημα. Τι ερωτεύσιμο. Ο Άρης έχει ερωτεύσιμο στο χορτάρι και ο Ηρακλής μόνο ερωτεύσιμο. Εντάξει, τώρα όταν έχει τέτοιε. Τι ερωτεύσιμο έχει για τον Περόνε, τον Βρωμοποδαρά, να πούμε. Όχι, εντάξει. Τι ερωτεύσιμο έχει δηλαδή. Αλλά... Τον Μακουβάλα και τον Μαντουβάλα. Εντάξει, τι ερωτεύσιμο έχει που πάνε 7.000 Ηρακλήδες και 8 και 6 και 11 και 5. Κυριακίδη Παύλο, Τσιλιανίδη. Ποιο Κυριακίδη Παύλο έχει μόνο που ήταν μεταμένο στον πάγκο και βγήκε το παιδί κατά λάθο. Εντάξει. Τι Κυριακίδη και Τσιλιανίδη. Έχει οι Αριανοί Φουκαράδες πάνε 5.000 και 6.000. Έχουν και μια προσδοκία. Φουκαράδες δεν είναι γιατί αυτοί φταίνε. Αλλά τέλος πάντων οι προκάτοχοί τους ήταν αυτοί οι οποίοι κάνανε τη λαδιά, να πούμε κτλ. Τραβά στα χωριά με τα τρακτέρ, βρούμ, ιστορίες, κορυδεύει ο κόσμος. Ακροπόταμο, δεδροπόταμο κτλ. Δηλαδή τι θέλουνε. Πιστεύεις δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ αν περάσει τα δύο πέρασε ο Ηρακλής και ο Άρης θα το εκτιμήσει αυτό που έχει τώρα ο Παοξής. Είναι αχάριστος. Αχάριστος είναι, ναι. Έχει ένα μεγαλομέτωχο ο οποίος είναι άρχοντας. Έχει να πούμε τον Εραστέχνη πληρωμένα. Τα πάντα παίρνουν το ένα πρωτάθλημα μετά το άλλο. Έχουν υποτίθεται να χτυπήσουν τον Ολυμπιακό Κλαϊμάν. Ποιον Ολυμπιακό να χτυπήσουν. Τέλος πάντων, προσπαθεί ο άνθρωπος στο παρασκήνιο να πάρει καμιά ένωση, καμιά αυτή να δει τι θα γίνει.
Εντάξει. Και όλος ο ΠΑΟΚ, αυτό που τον νοιάζει είναι να πάρει μεροκάματα από τον Σαββίδη. Όλοι. Δεν τους νοιάζει ο ΠΑΟΚ. Σε αυτή τη Θεσσαλονίκη. Τι δηλαδή. Σε να μπω μέσα. Να μπω μέσα. Ναι, να μπω μέσα να πάρω μεροκάματο. Προσφορά 0. Ο ΠΑΟΚ μόνο από την Αύρα τρίτος τέταρτος θα βγει. Άντε του χρόνου θα βγαίνει τέταρτος. Αυτοί άμα βγαίνουν τρίτη τέταρτη σου λέει δεν κάνουμε σαματά. Γιατί είναι και αυτό το θέμα. Ο κρυοκολλισμός του ΠΑΟΞΗ έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο Ηρακλής και ο Άρης είναι της πλάκας, ειδικά ο Άρης. Ο Ηρακλής όχι, θα ανέβει τώρα εξαφανισμένοι. Αράξανε λοιπόν στις οπαδικές πολυθρόνες, τους ξυνίζει το ένα, τους βρωμάει το άλλο κτλ. Δεν τους έχει βρει καμιά σύμφορα όπως βρήκε τον ΑΕΞΗ. Πήγε γάμα εθνική να παίξει να πούμε. Στα Ζωνιάνα. Δεν έχει πάει τέτοιες νύλες, τέτοιες ξεφτύλες να πούμε ο ΠΑΟΞΗ. Δεν πήγε να παίξει ένα Ακροπόταμο, ούτε πήγε να παίξει Τριανδρία κτλ. Βρέθηκε ο άλλος, ως απομηχανής Θεός, μπούκαρε μέσα εδώ, να κάνουν το σταυρό τους όσοι πιστεύουν Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Παοξίδες κτλ. Έχει φτάσει σε τέτοια σημεία ο Φουγκαράς ο Σαββίδης, Φουγκαράς σε εισαγωγικά, που αναγκάστηκε να ιδρύσει σύνδεσμο φιλάθλων καινούριο. Πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Και θα εισάγει, ο Ανθρωπάκος, ποδοσφαιρικά. Και ο Παδόπου... Θα εισάγει Ρώσους φιλάθλους, θα τους φέρνει ο Κουμεντζίδης, Βιάννη, πώς το λένε, Μουντεμτζίδης λέγεται ο άνθρωπος που έχει το τουρς. Τέλος πάντων, αυτός ο Μουντεμτζίδης, πώς το λένε τον άνθρωπο, με τα πουλμαντά, θα παίρνει να σου πει τη Ρωσία, θα παίζει πάω ξέρω εγώ Πανιόνιος. Θα βέρχεται πώς το λένε, ο Ιβάν, θα γεμίζει τα πουλμαν και τα αεροπλάνα, διήμερο στη Θεσσαλονίκη, τριήμερο. Μουντεμτζίδης θα έρχεται. Ταβέρνα τάδε. Θα πάτε στα μπαρ εκεί να τάδε. Θα πάτε να προσκυνήσετε την Παναγία τη Σουμέλα επάνω στο, πώς το λένε, στη Βέρεια. Θα κατεβείτε, θα δείτε τον Άι Δημήτρη. Θα κάνετε στο αρχαιολογικό μουσείο, θα πάτε κτλ. 3.000 Ρώσοι να πούμε κτλ. Τούμπα. Πάω Πανιόνιος. Για να γεμίσει την τούμπα. Τι έκανε ο άνθρωπος, ρε Παοξίδες, τι έκανε ο άνθρωπος του Θεούλη, ρε. Αν υπάρχει Θεούλης σε αυτό το σύμπαν, να πούμε. Εισήγαγε ο Ανθρωπάκος. Α, πού είναι η εφημερίδα, το λέει εδώ. Έκανε ένα, λέει, καλά, τι είναι αυτά, πώς ήταν, δεν τα ξέρω, τα κάνουν οι πολιτισμένοι. Νομίζω στην εκπομπή στη μεσημεριανή, ναι, έγινε διακοπή. Βγήκε να πούμε. Δυστυχώς πάνω στο Σύφι. Βγήκε πάνω στο Σύφι να πούμε. Δυστυχώς δεν τον ακούσαμε. Βγήκε δυστυχώς να πούμε και λέει, υπάρχει θέμα, ιδρύεται, λέει, σύνδεσμος φιλάθλων. Πώς το λένε, γαμωτό, αχ, βοήθαμε λίγο. Σύνδεσμος φιλάθλων τη Σοβιετική Ένωση. Θα έρχονται δηλαδή εισαγόμενοι φιλάθλοι να γεμίσει τούμπα. Πρωτοποριακή σκέψη. Πώς? Πρωτοποριακή σκέψη. Γιατί όχι. Τώρα μπορεί και να παρεκκλίνουν αυτοί, να μην πάρει στην τούμπα. Όχι, θα πάνε οπωσδήποτε με το πουλμαντό μου, τι τσίδεις. Θα είναι ένα στυλ, πώς λέμε, ρε παιδί μου. Δεν πας με γκρουπ, δηλαδή εκδρομή. Λέει, θα ξυπνήσουμε 7 η ώρα το πρωί, θα φάμε το πρωινό μας βουτήρατα με ήλια, ξέρω εγώ, κόλπα, ιστορίες κτλ. Πάμε, ωραία. Καφές. Καφές κτλ. Πάμε στο μουσείο. 7.30 ώρα. Πέδιλο, κάλτσα, φωτογραφίες κτλ. 9 η ώρα στο Ολύμπιον, ξέρω εγώ, στο ξέρω εγώ, Ηλέκτρα, στην πλατεία Αριστοτέλους, θα πιούμε, ξέρω εγώ, θα φάμε το πρωί, θα πιούμε τον καφέ μας μέχρι τις 11, 11.30, 12 η ώρα. Πάμε στην κυρία Μέρη, ξέρω εγώ, στην Πορφύρα να φάμε, ξέρω εγώ, το ψάρι μας ή ξέρω εγώ, στην παραλία, στην Γκρίνη, Καλαμαριά. Γυρίζουμε, μεσημέρι ανάπαυσης, ξέρεις, είναι πειθαρχημένη η Ρώση. Ξενοδοχείο 2 με 5 ανάπαυση. Πες ότι παίζει, πάω και 7.30 ώρα. Δεκατσιανό, 5.30 ώρα στο ξενοδοχείο με ρέντα, ξέρω εγώ, ιστορίες κτλ. Πουλμαντό, 3.000, μαζευόμαστε, παίρνουμε τα πουλμαντά, πληρώνει ο μαντό. Είναι στο γκρουπ. Τα εισιτήρια στα χέρια, θύρα 7, θύρα 8 ή θύρα 5. Ή στα επίσημα, ξέρω εγώ πώς θα τα έχει φτιάξει ο Σαββίδης. Έκανε καινούριο συνδέσμου. Καινούριο συνδέσμος του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Πανιόνιος, πάνε ξέρω εγώ 1.000 ΠΑΟΞΙΔΕΣ από τη Θεσσαλονίκη, 2.500-3.000 πάνε από την επαρχία, 4 και άλλοι 3.700 να λες δεν γίνομαι ξεφτύλα. Δεν γίνομαι ξεφτύλα. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.340. Σε διορθώνει κάποιος. Με διορθώνει τι λέει. Για το. Εντάξει, δεν κάνουμε διαφήμιση. Δεν τον κάνω. Ράπ είχε 7.000 η τούμπα. Χαιρετισμούς από το Κιανόλευκο στο Κιανόλευκο Βελιγράδι. Μάλιστα. Εντάξει. Για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις και έχει φασαρία στο σπίτι να πάνε στην τούμπα να διαβάσουν. Έχει ησυχία. Σωστό. Ευφυές. Ο 247 λέει: ο άλλος έστειλε μήνυμα ότι ο Βιτόλος σήκωσε η Ευρώπα. Άλλος εννοώντας λέει αυτός.
αυτό που είχε παίξει στον ΠΑΟΚ. Χαχα, τι πίνετε, ρε, πείτε μας. Μάνος, είπες τη μεγαλύτερη αλήθεια για καλομαθημένους. Επιτέλους αυτά που σου έλεγα τόσα χρόνια και σήμερα με δικαιώνεις. Λέει ο Μάνος. Ρε το Μάνο. Ενώ ο Ηρακλειδέας δεν είναι καλομαθημένος. Λέει ο γιατρός. Θα μου τα πεις μετά το διάλειμμα. Γιατί υπήρχε παρουσία του κόσμου του Ηρακλή στα δύσκολα χρόνια στο γήπεδο. Ναι. Αποστασιοποίηση υπήρχε. Έλα. Τώρα που όλα είναι εύκολα και όμορφα, όλοι τώρα ξαφνικά επιστρέφουν. Αλλά... Τι. Μα, ναι. Θα τα λέμε και για μας. Και για μας. Τι. Σωστό. Μόνο για τον ΠΑΟΚ. Άντε ρε, όλοι γιατρέ, είναι καλομαθημένοι στην πόλη. 836. Πού είσαι δύο εβδομάδες, έχω να σε ακούσω. Έχουμε και κοινό γνωστό του Χαρισούλη. Λέει, τον έχω καθηγητή. Ποιο είναι ο Χαρισούλη. Δεν χρειάζεται να λέμε όλα. Είναι φίλο. Έσπασαν καρδιές στην παράταση και στα πέναλτι. Σήμερα στο handball. Ωραίο άθλημα, συνδυασμός μπάσκετ και ποδοσφαίρου. Ο 675. Εντάξει. Ξέρει και παίχτη στον Ιωαννίδη και τον Τσακίρη παίζουν handball. Ο Τσακίρη. 847. Καλημέρα στα παιδιά Κωστή. Είμαι 48 χρονών και παοξής. Για ένα περίεργο λόγο, τον γιατρό τον πάω. Πολύ. Πρέπει να είναι μεγάλο μούτρο και κεντρίζει με πολύ τάκτ, αλλά τσιμπάει σαν σφίγγα. Του αεξίδε. Καλά, άλλη μικρή ομάδα. Για Τρουδάκο ασχολούσουμε τίποτα άλλο και άσε το ποδόσφαιρο για τον Παναθηναϊκό. Κωστή. Έχει εκτίμηση αυτόν τον τύπο που μιλάει έτσι. Σε παρακαλώ πολύ. Τα αντιπαναθηναϊκά αισθήματά του στην παρέα του λέει και όχι σε τόσο κόσμο. Με σεβασμό λέει ένας ακροατής. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δηλαδή, αν αυτό τον θίξει προσωπικά και όχι την ομάδα του, θα δεχτεί λιγότερο. Πώς το πει. Αν το θίξει τον εαυτό του και όχι την ομάδα του, πει κάτι για τον εαυτό του, θα δεχτεί λιγότερο. Είναι απίστευτο. Έχω ένα φίλο, τον Βασίλη από το κέντρο. Τρελή ψυχοσύνη. Μου έχει πει το εξής. Μετά από αυτό που έγινε με τους παοξίδες που δεν πάνε στην Τούμπα. Και έρχονται οι Ρώσοι εισαγόμενοι οπαδοί. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Και λέει: έχεις δίκιο, λέει. Τελικά λέει: έχει δίκιο ο Αντωνιάδης. Αντί να πάρει την Τούμπα να την πάει στο Ροστόφ, έφερε το Ροστόφ. Το Ροστόφ για να γεμίσει, λέει, την Τούμπα. Εντάξει. Βέβαια. Ραπτό Κίμων Κουλούρης, χωρίς ο Σάμι ο Πάοκ, ούτε ευρώ δεν αξίζεται, ρε. Καλά έλεγες να παρακαλάνε να πάρει ο Γαύρος το κύπελο. Λεωφόρο και Τρίπολη έχουνε. Ναι, Κίμων Κουλούρης χωρίς ο Σάμι. Εντάξει, έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ στο τέλος θα βγει δεύτερο στο δεσμό των play-off. Θα βγει. Μη σου φανεί περίεργο να κάνει και διπλό στη Λεωφόρο την Κυριακή. Λες. Καθόλου παράδοξο. Λες, Όχι. Στα ελληνικά play-off τα έχουμε δει όλα. Μη φάει καμία τεσσάρα. Καλά, εντάξει. Μπορεί να δεχτεί και τέσσερα, μπορεί και να κερδίσει. Διάλειμμα, λέει ο αρχηγός. Καλά, διάλειμμα, τελείωσε. Ήδη ένας παοξής μου ενημερώνει ότι σήμερα ήταν στην θύρα ένα καμιά διακοσαριά από το σύνδεσμο Ρωσίας. Άντρες και γυναίκες δεν σταμάτησαν να φωνάζουν. Είχαμε τη σκασίλα μας, είχαμε και αυτούς. Εντάξει. Φίλε, γιατί οι παοξίδες είναι και αυτοί. Όλοι είναι σεβαστοί. Γιατί, δηλαδή άμα γίνει καταψήφιση και ρωτήσουν, ξέρω εγώ, τι ομάδα είσαι, εκεί είναι ο Ρώσος ο άλλος που είναι με το πούλμαν του Μουρζαντίδη και πει ΠΑΟΚ. Δεν θα τον βάλουμε, θα λέει ο Τζόρνταν Πόξης από τη Ρωσία είναι. Γιατί δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι και δεν έχουν και τίποτα από τον άνθρωπο, θα πάνε σε ένα γκρουπ εκεί. Λέπρα έχουν συγκεκριμένοι. Σοπαρε, έρχονται, αφήνουν στα λιμά του Έλληνες, του πεινασμένου, του νεόπτωχου, εμά. Τα λιμά με τότε. Σαν να πεθάνουν οι 75άριδε, 80άριδε. Θα λυσάξουμε τη πείνα. Σε λάθος αγώνα του έφερε. Πώς? Σε λάθος αγώνα του έφερε. Με τον Ηρακλή πρέπει να του φέρει. Λες το χρόνο να έχει πιο πολύ ένταση αυτό το μάτς. Θα χρειαστούν. Κοίταξε, οι Ηρακλειδείς είναι φανατικοί τώρα. Δηλαδή. Στο μάτς του Τούμπας ή στο μάτς του Καφατζογλίου. Του Καφατζογλίου, άσερτη να έχουμε. Να έρθει ο πρόξενος εκεί ο Ρώσος και να γίνει φασαρία. Όχι. Εννοείς για το μάτς της Τούμπας. Βέβαια. Δηλαδή τώρα περιμένουμε το καλοκαίρι πότε θα είναι η κλήρωση για το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Ο άλλος έχει μια φιλινάδα που θέλει ακριβά γούστα αλλά και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Να την αφήσεις. Άμα δεν μπορείς να την αφήσεις. Ακριβά γούστα, φίλε, θα πάει σε λίγους ανθρώπους. Εντάξει. Αρκεί να μετράει. Δηλαδή. Θέλει ακριβά γούστα και είναι πώς το λένε, μετριότητα. Τσουβάλι να πούμε. Άμα είναι τσουβάλι, θα πρέπει να πούμε να πάει ανάλογα κτλ. Το τσουβάλι θα πάει με τα τσουβάλια και η νούμερο 1 Α εθνική θα πάει στον πορτοφόλα. Πώς είναι, ρε γιατρέ, τι. Όμως τη αγορά. Άμα είναι αυτή, ξέρω εγώ τι είναι, και αυτό είναι μέτριο, μπορεί να μην ταιριάζουν τα οικονομικά του. Μέτσι. Ύστερα σήμερα υπάρχει μια πτώχεια μεγάλη. Σιρινάκης, ξέρεις, για να γυρίζει τα πορνό, έκανε, λέει, μία... Δοκιμαστικά. Όχι, ρε. Έβαλε αγγελία και είναι καμιά 5.000. Φοιτήτριες, λέει, νοικοκυρές και τέτοια. Ξεπερπές τη δουλειά. Βεβαίως. Άκου, λέει. 9.55 κενό το μήνυμά σας, το 54.340.
Μετά το θρησκευτικό τουρισμό, λέει τώρα και μεταγραφή οπαδών. Λέω, Νίκο, είσαι από τα Γιάννητσα. Βέβαια. Εντάξει. Νέα αντί για γιατί αντί για 8-10 ο Ιβάν θα φέρει νέο μανάβι, νέο μασκοφόρο Ρώσο. Ναι, για μπα και ακούσει και κανένα, λέει. Και κανένα Ιβάν, γιατί λέει, αν ακούσει κανένα Ιβάν, Ιβάν, γιατί αν περιμένει από εμά, κάηκε. Λέει ο φίλο ο Νίκο από τα Γιάννητσα. Να ακούσει και κανένα Ιβάν, Ιβάν. Ο Νίκο, ο οποίο αγαπάει το ποδόσφαιρο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Αγαπάει πρώτα το ποδόσφαιρο, ο καλός μας φίλος αυτός. Εντάξει, δηλαδή τώρα αυτοί οι παοκτζίδες φωνάζουν Γκαρσία Γκαρσία. Φωνάζουν Παύλο Παύλο. Φωνάζουν. Δεν έχει πλέον περάσει. Εντάξει, Γκαρσία. Θα δούμε. Φωνάζουν Θόδωρε Θόδωρε. Φωνάζουν, ξέρω εγώ, Βιολίδη Βιολίδη. Φωνάζουν, ξέρω εγώ, Γούμενε Γούμενε. Λοιπόν, εδώ πρόσεξε, ένα... αυτό που του κάνει τώρα ο Ιβάν. Σου λέει τώρα πλήρωσα εγώ, αγόρι μου. Σα κάνω και πλάκα. Δεν έρχεσαι στο γήπεδο. Εγώ την τούπα θα τη γεμίσω. Λοιπόν, εδώ ναι. Βλέπω ένα φίλο του Ηρακλή, ο οποίος λέει ναι. Να πάει ο Πάοκ στην Ευκαρπία για να κάνει κλουβί και έδρα. Ναι. Γιατί και να μας δώσουν 7 και 8 του χρόνου για να πάρουν κάνα ευρώ. Εντάξει. Ναι. Ποιος, ο Ηρακλήδας το λέω αυτό. Ηρακλήδας, εντάξει. Εκεί βέβαια πρέπει να πληρώσει την τούπα. Είναι λίγο δύσκολη είσοδο. Και ο Ηρακλήδας στην κουλτούρα του δεν είναι στο να πληρώνει. Εντάξει, ας το αφήσουμε αυτό. Ναι. Αυτό αντιπαρέλθουμε. Ναι, αυτό είναι τώρα μια και αιχμή. Ένας, και ένας φίλος του Παναθηναϊκού πιστεύει ότι με Κουτρουμπί και Μπουρμποβέ είναι δεύτερος. Εύκολα. Λέει με δύο παίκτες σαν Σκιθάντο Νοσέν και τα λοιπά. Αν μπορεί να χτυπήσει το γάβρο αγωνιστικά. Κοίτα τώρα. Ο δεν μπορείς, όχι φίλε Παναθηναϊκή, όχι. Ο Κουτρουμπής για μένα που παίζει ρόλο και παίρνει την μπάλα και κατεβαίνει και ανεβαίνει ψηλά είναι λάθος. Δηλαδή αυτό δηλώνει ότι ο Νίνης είναι στατικός. Όταν και ο Κουτρουμπής κατεβάζει την μπάλα, ανεβαίνει ψηλά κοντά στο Ζέκα και τα λοιπά. Σαν να λέει ότι ο Νίνης είναι παλέμαχος. Στο 60 δεν δηλαδή. Δεν έχει τρεξίματα. Δεν έχει. Και τελείωσε. Λοιπόν, ο Νίνης παλέμαχος. Κουτρουμπής στόπερ σαν Ινιέστα στο εξάρι. Και ο Μπούρπος ο Παλαιστής πήρανε για πλάκα τον Μπάοκ μέσα. Χωρίς τον Μπέρκ για 65 λεπτά. Κάνα fair play στον Μπάοκ. Μια μεταγραφή τύπου Εσχέν, η οποία θα ανεβάσει πάρα πολύ το κόστος της ομάδας του Παναθηναϊκού. Του κάνει ο πατέρα, νομίζω. Ο πατέρας θα φροντίσει να μειώσει, να κάνει καμιά συμμετοχή σε καμιά αμικάπα για να μειωθεί το χρέος του Παναθηναϊκού. Σωστό, σωστό. Τι τώρα. Έφερε τον Εσχέν, πληρώνει ένα παίχτη 1,5 μίλιο. Θεωρητικά ταμιακή διευκόλυνση κάνει, καρτέλα γράφονται, οπότε χρέη δημιουργούνται. Αγωνιστικά δεν έχει κανένα όφελο. Και γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Όχι, δεν το συζητώ. Ο Παναθηναϊκός από ό,τι έχει φανεί, ο στόχος του είναι ξεκάθαρος. Πέρσι φορμαρίστηκε με σκοπό να περάσει την ομάδα της, την βελγική κίνηση της Αντάρτ Λιέγης και αποκλείστηκε γι' αυτόν δυστυχώς, γιατί τον ενδιαφέρουν τα λεφτά. Και αντίστοιχα φορμάρεται για τα playoff, μήπως και φτάσει στο Champions League. Μήπως και. Μα ο Παναθηναϊκός ξεκάθαρα η αγωνιστική του στόχη είναι συμφασμένη με την Ευρώπη. Έδειξε όμως αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή κάποια στιγμή το Παναθηναϊκός ξεκουράζεται. Ναι, αυτή τη στιγμή όμως ο Παναθηναϊκός μου έδειξε. Ότι είναι σε καλύτερη μοίρα και από τον Ολυμπιακό σήμερα που μιλάμε. Τι είναι σε καλύτερη μοίρα. Σε καλύτερη φόρμα είναι. Δηλαδή σήμερα να παίξουν. Σήμερα να παίξουν. Λογικό δεν είναι. Τρεις φορές σε τελικό κυπέλλου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πιστεύω εγώ με διαιτητή Άγγλο, με διαιτητή Γερμανό, Σταρένιο, πώς το λένε, ή Έλληνα, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, δίκαιος, θα πάρει δύο φορές ο Παναθηναϊκός το κύπελο και μια θα πάει στα μπέναλτι. Αν παίξουν σήμερα. Έτσι όπως το λέω. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Το σήμερα δεν μετράει. Σήμερα, ναι, λέω άμα πάρει διαχρονικά τη φόρμα των ομάδων, ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερο σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Ναι, δεν λέω όχι. Ο Ολυμπιακός θέλει να είναι καλός το Σεπτέμβρη για να κάνει καλές νίκες στο Champions League και το Γενάρη, Φλεβάρι, Μάρτι και να καθαρίζει το πρωτάθλημα. Και όντως έτσι γίνεται. Όλοι ο Παναθηναϊκός θέλει να είναι φορμαρισμένος Ιούλιο-Αύγουστο, εκεί που μπορεί να πάρει λεφτά από ευρωπαϊκές συμμετοχές και Μάιο για να βγει πρώτο στα playoff. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι ο Παναθηναϊκός μίκρινε πολύ ως ομάδα. Βλέπω τώρα εσύ έχεις και μια αντιπαναθηναϊκή κουλτούρα. Εντάξει. Κάνεις κριτική και με το συνέστημα τώρα αυτή τη στιγμή. Καθόλου με το συνέστημα. Πώς, τι. Δεν. Λοιπόν, μηνύματα. Καθόλου συνέστημα. Σωστή η κίνηση του Ιβάν. Εκτός από τουρισμό και δημόσια σχέση με αυτή την κίνηση, κάνει και λίγο παραπέρα γνωστό τον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Με το UEFA δεν γίνει γνωστό ο ΠΑΟΚ. Πάει στους 32. Βεβαίως. Ρε βλάκα Ραπτόπουλε, λέει ο καλός φίλος 035. Πού να καταλάβεις εσύ το μεγαλείο του ΠΑΟΚ. Αν δεν το ζήσεις από κοντά, είσαι δυστυχισμένος. Κάτσε στην τρύπα σου και ρούφα το αυγό σου, Μπούλη. Τώρα πες τα δικά σου, γραμμένος έχω. Λέω 035. Γραμμένο τον έχει κανονικά, γι' αυτό και στέλνει μήνυμα. Βεβαίως. Ωραίος. 282. Δεν θα ήθελα να, με κανένα τρόπο να ήμουν στη θέση του μέλλοντα γαμπρού σου. Ροδάνη πάει το στόμα σου. Απαπα, ονειροπαρμένε, λέει ο 282. Αυτό θέλει την ευγενία, φαίνεται. Από τώρα. Ο 270. Ο γιατρός λέει αρκετές αλήθειες για Ηρακλή, αλλά πολλές φορές βγάζει πίκρα λόγω της
Δεν βάζω καμία πίκρα. Και του ξυλοδαρμού που έχει υποστείλει από τον Παναθηναϊκό. Έφαγε ξύλο, ρε. Όχι, ρε, από του ίδιου του Ηρακλειδή. Ναι. Από τα καλά παιδιά. Εμείς έχουμε εμφύλιο. Ναι. Ο οποίο δεν φαίνεται βέβαια στα μίντια γιατί τον καλύπτουν. Ναι. Έχουμε. Ναι. Και σε τέτοιο περιβάλλον φαντάζομαι ότι η ομάδα κατάφερε και ανταπεξήλθε. Ραπ, καλημέρα πάλι. Καλά που θα έρθουν οι Ρώσοι γιατί τα παόκια δεν θα έχουν φράγκα του χρόνου. Σήμερα ήταν λέει 9.000. 9.000 βάλε τα. Ήταν πραγματικά 9.000. Κοίταξε, 6 ήταν. Αλλά ήρθανε στο τέλος, στο δεύτερο ημίχρονο. Από το handball. Ανοίξαν οι πόρτες και μπήκανε και ξέρω εγώ 3.000 κούτρα. Κάτι κουτραδόροι και τα λοιπά. Γίνανε 8.500 με τους κουτραδόρους. Εντάξει, δεν λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, τι άλλα θέματα έχουμε. Έχουμε και τους ερχόμαστε. Πώς? Τους ερχόμαστε. Κύριε. Ήρθαμε. Η Αθλητική Ένωση Κλάψας, η ΑΕΚ. Άλλη αυτή. Γιατί, για πες μου, για πες. Καταρχήν βλέπεις μια ομάδα η οποία. Αθλητική Ένωση Κλάψας. Την έχει ρίξει ο Πανθρακικός. Φοβερό. Ναι. Από την άλλη, ο Μελισσανίδης, χωρίς να βάλει μισό ευρώ, κατάφερε και φάνηκε ότι είναι ήρωας. Περιμένουν μια Αγία Σοφιά. Τελικά ήμουν Αγία Σοφιά που θα δουν, θα είναι με το Ζορπίδι. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Οργανώνονται εκδρομές. Ναι. Πολύ δούλεμα. Ήδη αρχίζουν πρωτοσέλιδα. Κυκλοφορούν διάφορα ονόματα. Θυμίζουν εποχές Ολυμπιακής Ελλάδας, όχι των Ολυμπιακών, των Ολυμπιακών Αγώνων. Μεταγραφές αεροδρομίου περιμένει ο μέσος ΑΕΚτσής. Νομίζω ότι ο Μελισσανίδης θα δώσει πολλά λεφτά για την ΑΕΚ, να την κάνει μεγάλη και τρανή. Ναι. Από ό,τι φάνηκε, με το Μάνταλο δεκάρι θα παίξουν. Θα τον παρουσιάσουν ως ένα κράμα Κακά, Ζιντάν και Πύρλο. Ναι. Εκεί είναι τα πράγματα για την ΑΕΚ. Θα περιμένουν να έρχονται. Θα έρχονται. Εγώ δεν τη βλέπω να κάνει κάτι την ΑΕΚ του χρόνου στη Super League. Θα είναι μια αδιάφορη παρουσία. Ναι. Εκεί Τετάρτο Πέμπτη, οριακά. Εντάξει, τι να πεις. Είμαι και πολύ ενοχλημένος για το μάτς της Δευτέρας. Ποιος, γιατί. Εντάξει, η ομάδα έβγαλε κόμπλεξ. Μου είπες ότι έβλαξε. Εγώ δεν έβγαλε το μάτσε κανένα. Έβγαλε κόμπλεξ. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια ομάδα η οποία είναι καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο, φτάνεις με ευκολία μπροστά στην εστία του αντιπάλου και δεν τελειώνεις τις φάσεις από πυρολαιότητα, ικανότητα, από φόβο. Υπήρχε και φόβος. Δηλαδή. Να είναι μία, να είναι δύο φορές, του λες ότι είναι ατυχία. Τόσες πολλές φορές είναι και ανικανότητα. Λες. Βέβαια, ναι. Δηλαδή θύμισε εποχές κατά την Παναχή. Και να τρως γκολ από μία ανύποπτη φάση, από το πουθενά, λόγω και άσχημου τερματοφύλακα, ο οποίος φυσικά πρέπει να αποτελέσει πρέπει παρελθόν. Πρέπει να αποτελέσει παρελθόν, ναι, δεν το συζητάμε καν. Είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό. Πρέπει να πάρει τερματοφύλακα, πρέπει να πάρει. Τον ευχαριστούμε για αυτά τα τρία χρόνια. Ναι. Για Β' Εθνική. Μας τύχησε δύο ανόδους. Ναι. Και στο μάτσο με τον Πανετολικό και στο μάτσο με τον Ψαχνά πέρσι. Ναι. Φέτος η ομάδα ήταν πολύ καλύτερη. Υπέρβαρος. Υπέρβαρος. Ανέκρυκτος. Αυτό. Ανέξοδος. Δηλαδή βλέπεις τώρα σε ένα μάτσο που έχει κρυθεί με τη Λάρισα, πάει και μου κάνει κόκκινη κάρτα που τη χαρίζει ο διαιτητής. Δίνει γροθιά στον αντίπολο επιθετικό, χωρίς λόγο και αφορμή. Άνευ λόγου. Εντάξει, δηλαδή και προχθές έκανε κάποιες μανούρες. Μανούρες. Ναι, δηλαδή εντάξει. Βάλ το Γιαννίκογλου τώρα να παίξει ποδόσφαιρο. Γιαννίκογλου. Τώρα εντάξει, να δούμε έναν αρρώ. Ήταν καλός με την Ξάνθη στον ημιτελικό. Κούρασε ο Χουάντερσον. Εντάξει, έπαιξε όσο έπαιξε. Φτάνει. Μάλιστα. Λες, Τι τώρα. Εντάξει. Ας οριστικοποιήσουμε και μαθηματικά την άνοδο την Κυριακή και από εκεί και ύστερα. Ας πάρουν συμμετοχή και άλλοι. Πήρατε την αδειοδότηση, πανηγυρίζαν οι Ηρακλειδείς. Εντάξει, η εκτίμησή μου ήταν κάτι πολύ εύκολο. Λες. Υπήρχε δυσκολία όμως. Κοίταξε, ναι. Δυσκολία. Yeah. Μην ξεχνάς ότι ο Ηρακλής έκανε κάτι το οποίο πολύ το κατέκριναν, αλλά τελικά αποδεικνύονταν και η ορθή κίνηση. Το έλεγα και από τότε, πριν 4 χρόνια. Εξαγορά αφημί. Αυτό που δεν κάνουν πολλές ομάδες. Οι οποίες δεν έχουν πίσω κάποιο επενδυτή να τους ρίξει γάμα εθνική ΑΕΚ. Θεωρητικά, εντάξει, και να υποστηρίξει την εκαθάριση. Ναι. Βλέπεις τι έγινε με τη Λάρισα. Ναι. Βλέπεις τι γίνεται με τον Άρη. Ναι. Δεν έχουν προοπτική αυτές οι ομάδες. Ενώ εμείς τώρα. Ο Άρης δεν έχει προοπτική, λες. Αν δεν πάει να κάνει εξαγορά φημί, θεωρείς δηλαδή ότι μόνο. Δηλαδή πρέπει να κάνει restart μόνο έτσι. Πού να πάει στη Βέρεια, τη Φουκαλιά. Να βρει μια ομάδα Αχιλλέανιο Κεσάριας, οποιαδήποτε εδώ στι γύρω. Αχιλλέανιο Κεσάριας, γιατί. Ναι, είναι και στην Κατερίνη. Είναι η περιοχή που δίνει αφημί η Πειραιά. Γάμα εθνική είναι γάμα εθνική. Σώθηκε. Κόντεψε και να ανέβει. Ήταν στον όμιλο του Καρασκάκη Άρτα. Ήταν τρίτη. Ναι. Ήταν τρίτη. Αν τα πάρει, λες το αφήνει. Μέχρι τρεις-τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος διεκδικούσε και άνοδο. Αχιλλέας Νέο Κεσάρια, στην περιοχή του Κύτρους. Εκεί είναι φτάνει. Πίνδα Κύτρους, ναι. 7 χιλιόμετρα βόρεια της Κατερίνης. Η Πίνδα Κύτρους ανέβηκε κατηγορία. Εντάξει, δηλαδή θα πρέπει να κοιτάξουν τέτοιες ομάδες, να τις προσεγγίσουν. Ο Άρης Πίνδα Κύτρους, να πούμε και Κεσάρια. Εντάξει, μπορεί να τον κάνει Άρη Νέο Κεσάρια 1914 και να βγει νέα ΠΑΕ. Και ούτε να έχουν πρόβλημα με την παλιά ΠΑΕ, ούτε θέμα εκαθάριση να χρειάζονται να κάνουν. Τίποτα. Και να ξεκινήσουν πραγματικά από το μηδέν. Χωρίς χρέη, χωρίς τίποτα. Ναι. Αξιοπρεπέστατα. Και να πετάξει τον Εραστέχνη, ο οποίος έχει βουλιάξει το σωματείο. Στην πραγματικότητα, ένας επενδυτής θα μπορεί να είναι πιο κοντά στον Άρη. Ναι.
νομίζω ότι είναι η πιο συμφέρουσα λύση. Λες. Τώρα αυτό, εμείς δεν γινόμαστε Ηρακλής κτλ. Βλέπετε το που είναι ο Ηρακλής και που είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή. Δύο κατηγορίες διαφορά. Δύο. Ναι, ναι, αλλά λένε αυτοί θα ανέβουν. Καλά, αυτό θα είναι το σύριαλ του καλοκαιριού εδώ πέρα. Θα είναι. Σίγουρα. Λες, ε. Πόσο νομίζω θα... όλο το καλοκαίρι θα το βγάλουμε με ρεπορτάζ Άρη. Τσαλτίδης. Εντάξει, ανεβαίνει, δεν ανεβαίνει, μπαράζ, δεν μπαράζ, θα γίνουν τα μπαράζ. Θα κάνουμε σκάουτινγκ στο Βόλο, στο Ηράκλειο, στη Λάρισα ίσως. Ναι, ναι. Θα παίξει όφη γάμα εθνική, δεν θα παίξει. Ναι. Τι λένε τα ρεπορτάζ στο Ηράκλειο, τι λέει ο Μαχλάς, τι λέει ο ερασιτέχνης όφη, τι λέει η Νίκη Βόλου. Εντάξει. Θυμάσαι στη Μαρμίτα, αν την είδες, που μου είχε στείλει μήνυμα ένας βρωμιάρης διαιτητής, έτσι που τον έχω σημειώσει στο κινητό μου, και είπε, πες στον Τζόρνταν να παίξει διπλό τον Παναθηναϊκό, πάω Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Και τώρα μου στέλνει μήνυμα. Το θυμάσαι τη Μαρμίτα αυτό? Δεν το θυμάσαι. Ραπτόπουλε σε πλήρωσε το διπλό ημίχρονο που σε είπα. Λέει ο. Ξέρει πολλά. Ύποπτο διαιτητή, έτσι τον έχω περάσει. Ξέρει πολλά. Δεν ξέρω αν ξέρει πολλά. Προβλέπει πολλά. Σου λέει, προβλέπω ότι θα είναι διπλό το ημίχρονο στην Τούμπα. Μπράβο. Άντε ρε Γκουσγκούνι, σε βαρεθήκαμε να πούμε, να πούμε. Ο 388. Λοιπόν, εντάξει. Μα φαίνεται, θες να ανοίξουμε γραμμές, γιατρέ. Έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε, γιατρέ. Κάτι εκτός ποδοσφαίρου, γιατρέ. Θέλουμε να πληρώσουμε. Τι... Κοίταξε, ναι. Να πούμε κάτι για ένα φαινόμενο το οποίο είναι αξιομνημόνευτο, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο της Σεβίλης. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία. Under! Under 3-2. Εντάξει, χαμός, πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Box to box, για το πρώτο μήχρονο, απολαυστικός τελικός για όσους αγαπάνε το σπορ. Η Σεβίλη λοιπόν, 4 παρουσίες τελικό της διοργάνωσης, 4 τίτλους. Μια ομάδα η οποία δεν έχει ιδιαίτερα ξεχυλωμένο μπάτζετ, η οποία έχει δώσει πολλούς παίχτες. Κάνει ρόμπα Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ. Τώρα έχει πουλήσει Χεσούς Νάβας, έχει δώσει τον Μορένο, έχει δώσει τον Κοντόγκμπια, έχει δώσει τόσους παίχτες. Και αυτή η ομάδα συνεχίζει και πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη. Μάλιστα. Δηλαδή βλέπεις ότι όταν υπάρχει πλάνο, όταν δεν υπάρχει πίεση, όταν υπάρχει ένα καθαρό ποδοσφαιρικό project, έρχονται και επιτυχίες. Τώρα στην Ελλάδα. Θα τακτοποιηθεί το θέμα. Η Ελλάδα του λαϊκισμού. Ναι. Δηλαδή, του λαϊκισμού. Του λαϊκισμού. Δηλαδή, έλα Πάμπλο ηγέτη! Ήξερα εγώ στον Άρη παλιά με τον Σαωρίδη και τον Κόντι. Σε εμάς η Ιερά Ελλάδα η αυτόνομη. Δηλαδή, βλέπεις ότι παντού αντί να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, υπάρχουν κάποιοι άλλοι οποίοι θέλουν να έχουν την προβολή. Ναι, ναι. Και δεν κοιτάς τους ποδοσφαιριστές, δεν κοιτάς τους προπονητές, δεν κοιτάς τίποτα. Και το κακό ξέρεις ποιο είναι? Ότι είναι και μίζεροι και μικρόψυχοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή καλύπτονται από όλη αυτή την κατάσταση. Σου λέει, άρα από μένα δεν έχει καμία απέτηση και γίνονται και τεμπέληδες. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ο Άρης λέει, πέτυχε να γίνει ο Κοντονής μπαμπούλα τη ΕΠΟ. Αν και από προχθές ο αντιπρόεδρος ΕΠΟ δήλωσε ότι η προκήρυξη για 20 ομάδες στη Β' Εθνική δεν μπορεί να αλλάξει. Να, ελπίζουν σε μπαράς και τέτοια. Λοιπόν, 2-31-0. 90-90-90. Και πώς βλέπουν οι παοξίδες την εισαγωγή οπαδών από την Σοβιετική Ένωση? Πώς ερχόταν, ρε παιδί μου, παλιά, πώς του λέγει οι Ιουγκοσλάβοι, με ποιο μόνο ο ΠΑΟΚ είναι αδελφοποιημένοι? Με την Παρτιζάν. Με την Παρτιζάν έρχονται και οι Ρώσοι, να πούμε. Σωστό. Εντάξει, ναι, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Καλημέρα. Γιάννη, πάμε στις γραμμές να δούμε τους φίλους. Καλημέρα. Δεν ακούγεται αυτός. Φίλε, καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε, βάλε Δευτέρα. Πάμε. Έλα, από Αθήνα σε παίρνω. Έλα, φίλε, καλημέρα. Θέλω να σου κάνω καταρχήν μια πρόταση, φίλε. Πρόταση, σε βλέπουμε και... ναι. Ναι, ναι, σε σένα και στο Γιάννη τον Καρατζαφέρη. Ναι. Γιατί σε βλέπουμε συχνά από το ίντερνετ και αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, εσύ κάνεις και χαβαλέ. Εγώ ούτε σε ξέρω, ούτε τέτοιο μην νομίζεις κανείς ότι σου κάνω για βάντα. Ναι. Είσαι ο πιο γαμάτος δημοσιογράφος αθλητικός. Τι να, δεν μπορούμε να δούμε. Ναι. Εσύ κάνεις και το χαβαλέ, κάνεις και τριζελέ, λες και ατάκες ωραίες. Εσύ από το ίντερνετ μας ακούς, φίλε, από το ίντερνετ? Από το ίντερνετ βλέπω τη Μαρμίτα. Α, η Μαρμίτα, ναι. Από το ίντερνετ βλέπω τη Μαρμίτα. Σ' αρέσει η Μαρμίτα. Θέλω να πω στον Καρατζαφέρη, γιατί να ξέρεις και εσύ τον Αλέφαντο, δεν τον έχει καλά η Παναθηναϊκή, τον συγγενόμαστε, αλλά και οι Ολυμπιακοί δεν τον έχουν σε καμιά υπόλοιψη. Δεν ξέρω τι γίνεται κάτω. Να μείνεις 10 μέρες και ρώτα αυτό που σου λέω, μείνε σε μια περιοχή και ρώτα αυτό. Ξέρει μπάλα, ξέρει μπάλα ο Αλέφαντος, τα άλλα δεν ξέρω τώρα, αλλά μπάλα ξέρει. Τώρα Κώστα, ξέρει, ξέρει, άκου τώρα, εδώ ξέρει, ξέρει. Εγώ πολλά. Τώρα κάνω μια πρόταση. Πες του μια φορά να σε βάλει και να κάνεις εσύ την εκπομπή. Να κάνεις εσύ την εκπομπή αντί για τον Αλέφαντο. Και να δει τι νούμερα θα χτυπήσει. Ρε φίλε, άκου να δεις. Είναι κρίμα που δεν κάνεις κάτω μια δικιά σου εκπομπή. Στο λέω σοβαρά, φίλε, τώρα ούτε να σε απαντάρω, ούτε να στο λέω ειλικρινά τώρα. Γιατί ίσως αυτή τη στιγμή δεν έχει δημοσιογράφο άλλο. Οι άλλοι είναι όλοι εριστικοί, δεν μπορούμε να δούμε ούτε εμείς. Εντάξει, φίλε, θα κάνουμε από το ίντερνετ. Από το ίντερνετ θα κάνουμε. Εντάξει. Θα κάνουμε. Εντάξει, από το ίντερνετ. Ναι. Εντάξει.
Θα κάνουμε από το ίντερνετ εκπομπή. Τώρα, ναι, ναι. Εντάξει. Τώρα θέλω να σου πω τώρα για αυτόν που έχει δίπλα σου εκεί, το γάβρο κτηνίατρο. Δεν είναι γάβρο, είναι. Απλά δεν γουστάρει το Παναθηναϊκό, έχει. Και... ναι. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Γι' αυτό τον δίρανε και στον Ηρακλή. Γάβρος είναι. Αν τον ρωτήσεις, ναι, τον Παναθηναϊκό που πάτησε τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο και που πήρε ο Ολυμπιακός τους βαθμούς στα χαρτιά και τιμωρήθηκε. Δεν πήρε ο Ολυμπιακός τίποτα. Ο Παναθηναϊκός απλά τιμωρήθηκε. Με το δεδικασμένο το περσινό της Τούμπας στον ημιτελικό κυπέλλου. Με το ίδιο ακριβώς δεδικασμένο. Ήταν δηλός Ολυμπιακός. Δηλός. Εντάξει. Πήγε ο Μαριλάκης για να γίνει αυτό το σκηνικό. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει διάρκεια έως τον Μάιο για να πάρει το πρωτάθλημα? Έσκασε ο Παναθηναϊκός, έπιασε στα βάνη εκεί τον Μάρτιο. Ποιον νίκησε ο Ολυμπιακός? Αν ρωτήσεις τώρα, Κώστα, αν το ρωτήσεις, αυτό είναι κλασικό ατομάτι Ολυμπιακού και εγώ μου τη σπάει που δεν το λέει. Αν το ρωτήσεις τώρα για τον εισαγγελέα που τους έχει πάει κατηγορούμενους, τον εισαγγελέα τον κανονικό, όχι τον αθλητικό, που τους έχει πάει κατηγορούμενος, θα σου πει πάλι όχι, δεν νομίζω. Ο εισαγγελέας, γιατί νομίζω ότι ο φίλος είναι φίλος του Αλαφούζου. Δηλαδή με την έννοια ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ασχολείται μόνιμα με τον κακό Ολυμπιακού που του φταίει για τα πάντα και δεν κοιτάει τις ανορθογραφίες της ομάδας του, το Βγενόπουλο, την πολυμετοχικότητα. Βρε γαμπράκι, σε έπαιξα εσένα στη Λεωφόρο, θα τρώγες 3 γκολ. Πώς πήρες τους βαθμούς, τους πήρες στα χατσιά? Θα παίξω στη Λεωφόρο μετά από πόσα χρόνια? Το 7-8 τελευταία φορά που έχω παίξει λεωφόρο. Ποια περιοχή μας ακούς, φίλε Αθήνα? Πώς? Από Μαρούσι. 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 Βόρειο προάστιο. Πω. Φίλε, εκεί πάω να πιω καφέ σε ένα μαγαζί και έρχονται τα πουλιά και τρώνε τον καφέ, να πούμε, τα ρίχνουν. Καλά. Στην πλατεία εκεί πέρα. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε? Πώς την κάνει εντύπωση στον κόσμο Παναθηναϊκού? Πλατεία, εκεί δεν πλατεία. Ότι έχει χάσει, όντως, αυτό που λέμε, δεν είναι ποδοσφαιρικός κόσμος. Δηλαδή, εκεί πυροβολάει ο Ολυμπιακός, τον έμαθαν οι εφημερίδες τους. Ρε Κώστα, να σου πω κάτι τώρα λίγο. Ναι. Κώστα, θέλω να πω τώρα. Δηλαδή, πώς κλείσει τον Παναθηναϊκό, σε ικανοποιεί ο Παναθηναϊκός? Δηλαδή, από το Μίρχ τώρα βλέπεις τον Άννα και ικανοποιείσαι? Όπα. Ναι. Δηλαδή, από το Μίρχ, από τον Μπασινά, από τον Μικάλσεν, από τον Έριξεν, Κέντριξεν, από πάνω Σόζα. Από άκου βρε γαβράκι, επειδή είσαι άσχετος από μπάλα και ξέρεις μόνο από διαιτησίες, ο Νάνο αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο μπακ στο πρωτάθλημα. Πες με ένα καλύτερο μπακ στο πρωτάθλημα. Μεγάλο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, γι' αυτό μιλάμε. Γι' αυτό μιλάμε. Δεν μιλάμε ότι θα πάρουμε το Champions League το UEFA για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή θεωρείς ότι είναι καλύτερο του Μαζουακού? Καλά, καμία σχέση, ρε φίλε. Παίξαμε με τον Μαζουακού και είδαμε ποιος του δώσε βαθμούς. Δεν παίξαμε. Ο Νάνο φάνηκε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια πόσο καλός παίχτης είναι. Μέχρι και στο Ρίλ σε κέρδισε. Λοιπόν, τώρα Κώστα, θέλω να σου πω κάτι. Έχει γίνει μεγαλύτερη δημοσκόπηση από τον Καζέτα που έχουν ψηφίσει 500.000 άνθρωποι. Ναι, η ομάδα είναι με τα στοιχεία τους κανονικά. Ναι, 500.000 έχουν ψηφίσει. 65. Ναι, 500. Και... πάτατε τώρα στο ίντερνετ. Ναι. Πάτατε τώρα στο ίντερνετ. Ναι. Με μένα δεν θα λες ψέματα. 65, την έχω παρακολουθήσει. Ποιοι είναι 65? Ήταν 65.000 αυτοί που ψήφισαν στη δημοσκόπηση. Πάτατε τώρα στο ίντερνετ, ρε παιδάκι. Όντως ο Παναθηναϊκός βγήκε πρώτος αυτή. Πρώτος. Τώρα στο ίντερνετ. Για ελάχιστα βγήκε ο Παναθηναϊκός πρώτος και τρίτος ο ΠΑΟΚ. Όντως, αλήθεια είναι. Είναι αλήθεια, λέει. Πέρσι το καλοκαίρι έγινε αυτό. Βάζελε, τα λέμε. Καλημέρα, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Αν και δεν χρειαζόταν. Εντάξει, εμείς είμαστε και λίγο. Δηλαδή, όταν λέω το Παναθηναϊκός έγινε μικρή ομάδα, μας προτείνουν... είναι γιατί ο κόσμος του ασχολείται ότι αν ο Μαρινάκης είναι ύποπτος, δεν ασχολείται με τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Και είναι ικανοποιημένος με τον Άνω, με τον Κουντρουπί Εξάρι. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι έχουν δει, ξέρω εγώ, τι να πω, Μπασινά, πώς θέλει τον άλλο τον. Καλημέρα, φίλε. Τον κουνού, δεν θυμάμαι και πέφτες τώρα. Έλα, φίλε. Λέτο. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Καλημέρα, Κωστή, και πώς θέλει τον μικρό του γιατρού? Βασίλη. Έλα. Καλημέρα, Βασίλη. Λοιπόν, Ηρακλειδέας. Ναι. Θα ήθελα να μιλήσω εγώ στο Βασίλη. Βεβαίως. Ό,τι θέλεις. Βασίλη, κάνεις λάθος την κριτική σου για τον αγώνα. Δεν σ' ακούμε, φίλε, δεν σ' ακούμε. Βγάλε το κλουκουμπού, το Bluetooth, πώς το λένε. Δεν έχω Bluetooth, εντάξει. Δεν ακούγεσαι καλά. Βάλε ενίσχυση στη φωνή. Βάλε ενίσχυση, έλα. Έλα. Πάμε τώρα. Έλα, ακούγομαι. Ναι. 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 Λοιπόν, Βασίλη, κάνεις λάθος την κριτική σου για τον αγώνα Ηρακλής, γιατί ο Ηρακλής έβγαλε κόμπλεξ, γιατί ο Ηρακλής, άμα ρωτήσει τον Κουστή, έλεγε στον Γρηγόρη ότι περιμένω τον Ηρακλή να κάνει γκέλα με την Άκη τον Ολυμπιακό Βόλου και να παίρνει το παιχνίδι της ζωής του με την Παναχαϊκή. Σε αντίθεση με τον Ηρακλή, που
κοίταξε να εξασφαλίσει, να πετάξει έξω του Λαμία το πιο βασικό αντίπαλο και το πιο σμπρόξιμο στη Β' Εθνική, η ΑΕΚ και η Λαμία ήταν οι δύο ομάδες που σμπρόχτηκαν την διαιτησία. Κοίταξε, το γεγονός ότι η Λάρισα μέσα σε μια χρονιά καταφέρνει και δεν παίρνει αδειοδότηση, δηλαδή μια ομάδα που ξεκινάει από το 0, πέφτει γάμα εθνική και καταφέρνει ο Πλεξίδας να τη καταχρεώσει σε ένα χρόνο, κάναμε καλά που τη βάλαμε στα play-off. Αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον έχεις μια ομάδα τελευταία αγωνιστική που την παίζει στο Αλκαζάρ, όπου οι παίκτες της θα φύγουν από αυτήν την ομάδα, δεν θα παίξουν του χρόνου στη Λάρισα γιατί δεν αδειοδοτείται, μπορεί να κάνει δύο ανανεώσεις, οπότε δεν θα βάλει κανείς τα πόδια του στη φωτιά. Αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και με τον Ολυμπιακό Βόλου. Νομίζω ότι μετά το χθεσινή ημέρα ο Ηρακλής είναι και μαθηματικά στη Super League. Ναι. Ανεξάρτητα αν δεν έχει πάρει όχι τους βαθμούς, παίζει με δύο ομάδες οι οποίες στην ουσία κανείς από αυτούς που παίζουν Ολυμπιακό Βόλου και Λάρισα δεν θα συνεχίσει εκεί του χρόνου. Τώρα πώς να πεις σε ένα ποδοσφαιριστή Ιούνιο μήνα να παίξει μπάλα όταν ξέρει ότι θα συνεχίσει σε μια ομάδα. Να κάνει τι. Είχα πει στον Κωστή ότι μαθηματικά ο Ηρακλής θα είναι με τον Ολυμπιακό Βόλου. Μαθηματικά το ακύρω, το ακυρώνω τώρα που το λέω και θα είναι με τον απόμενο Αθηνών στο κάτω από τα μαθηματικά. Μάλιστα. Λοιπόν, και Κωστή, σήμερα για τον Πάο δεν είπες καμιά ανάλυση. Τι ανάλυση να πω, ρε φίλε, τα πτώματα. Να αναλύσω τα πτώματα. Τι να πω για τα πτώματα, ρε φίλε. Μα τι πτώματα. Ο καλύτερος παίκτης του Πάο Κοκίτσιου και δεύτερος ο Τζαβέλας. Πάντα ο Τζαβέλας είναι σε. Στους διακριθέντες του ΠΑΟΚ ο δεύτερος. Στην άμυνα. Μα όταν ξέρουν ότι οι περισσότεροι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν θα συνεχίσουν του χρόνου, για ποιο λόγο να παίξουν. Πού να ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω βιολογικά. Άμα αυτοί οι παίκτες τους πάρω εγώ τώρα με 1/4 κορτιζόνης εδώ και 7 μήνες και τους πάω στο ΣΕΙΞΟΥ να περπατήσουμε, η μισή θα τους περάσω στο Βάδιν. Θα με περάσει ο Κίτσιου. Θα με περάσει ο Κίτσιου, θα με περάσει ο Κάτσε. Θα με περάσει να πούμε πιθανόν ο Μακ, ο οποίος σήμερα ήταν πολύ καλός. Κώστα, να μην μιλήσουμε λίγο για τον Πάο, γιατί ο φίλος είναι κυρακλήδεα. Θα με περάσει να πούμε. Και σπάνια παίρνουν ακλήδες να μιλήσουν για ποδοσφαιρικό. Ο Νομπά στη βρύση θα βγάλει τα πόδια που βρωμάνε και τα πλένει. Λοιπόν, να πούμε. Τι να σου πω, φίλε. Ανεβήκαμε Super League. Ποιος είναι ο στόχος του Ηρακλή του χρόνου. Η σωτηρία, ρε. Ποια είναι. Σίγουρα, αλλά πώς, τι θέλουμε. Σωτηρία, ρε. Τι θέλουμε. Όχι σωτηρία, κυνήγει μέχρι εσχάτω την 4η-5η θέση να πούμε. Γεια σου φίλε, καληνύχτα, επόμενη γραμμή. Θέλει 4η θέση. Υψηλός το θέτει ο φίλος. Υψηλός στόχος. Εντάξει. Παπαθανασάκης, ο άλλος πήρε πρωτάθλημα στη Γερμανία, πήγε ο Μπουντεσλίγκας, να πούμε ο Ρεχάκελ και το πήρε. Εννοείς με την Καϊζεσλάου, την Ολλανδική είναι Μπουντεσλίγκα. Και είναι άλλα τα οικονομικά δεδομένα. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Θα αρχίσω ανάποδα. Δεν είχα σκοπό. Ο στόχος του Ηρακλή του χρόνου είναι τα πρωτοσέλιδα της Τρίτης στις αθηναϊκές εφημερίδες. Δηλαδή? Που 4 χρόνια γυρνούσα σπίτι κάθε Κυριακή βράδυ και έπαιρνα ένα ντεπών για να μπορέσω να κοιμηθώ και δεν μπορούσα τη Δευτέρα να ξυπνήσω από τον πονοκέφαλο και από το στομαχόπονο και φέτος δεν έχω τίποτα από αυτά. Ναι. Κάθε έχουμε δει φέτος την ομάδα να είναι ομάδα. Βλέπουμε μπάλα. Είδαμε τη Δευτέρα, είχα τον Ηρακλή να το δω να παίζει. Ναι, μπάλα, αλλά η ομάδα έδειξε ανικανότητα. Δεν μου λες, Βασίλη. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος. Πόσες ευκαιρίες έκανε σε ένα τέτοιο μάτς. Με τον Βαθανιακό, με την Καβάλα, κοίταξε, με τη Δράμα στο Καφτατσόβλιο. Δεν μπορεί να συγκρίνει τη φετινή με την περσινή ομάδα. Σε καμία των περιπτώσεων. Πες το λίγο, πες το εσύ να μην το πω εγώ. Έχει καμία σχέση. Ναι, αλλά όταν παίζει με μια ΑΕΚ η οποία έχει ανομοιογένεια, παίζει με πολύ αλλαγμένη ενδεκάδα και στην ουσία χωρίς κίνητρο και οι πιο πολλοί παίχτες ξέρουν ότι χρόνο δεν θα συνεχίσουν εκεί. Πώς χτίστηκε η ΑΕΚ το καλοκαίρι. Νομίζω ότι η ομάδα της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι πολύ διαφοροποιημένη από τον αρχικό σχεδιασμό της. Ξέχασε τον Ιούλιο που ήμασταν. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Τι δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έγινε ένα σωστό σχεδιασμό από τον κύριο Μυροφορίδη. Όχι, τι δεν έχει σημασία. Στοχευμένες κινήσεις. Λοιπόν, καταρχάς τον Ιούλιο δεν είχε άδεια, αν θυμάσαι πέρυσι. Δεν είχε άδεια όχι για τη Super League, για τη Β' Εθνική δεν είχε άδεια. Λοιπόν, το θυμάσαι. Ναι, αλλά έχεις και το πλεονέκτημα να έχεις κάποιους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές με συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο. Δηλαδή, μέσα στην ατυχία μας, Αντώνη, υπήρχαν ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Άντερσον. Εντάξει, καλώς. Δεν με απαντάς, Βασίλη, στο δικό σου, στο ερώτημά μου δεν με απαντάς. Είχαμε κάποιους παίχτες που είχαν συμβόλαιο μέχρι και φέτος. Οι οποίοι μείνανε και αποτέλεσαν ένα σημαντικό κορμό.
Δηλαδή και ο Πορτουλίδης είχε συμβόλαιο και ο Ιτζόγλου ανανεώθηκε. Σε αυτό που σε ρωτώ, απάντησε μου. Είχε πάρει άδεια πέρυσι. Τι να πούμε, τα αυτονόητα. Δεν πήραμε άδεια, δεν είχες πάρει. Τότε πώς το αφού ήταν τόσο εύκολο, γιατί δεν είχε πάρει και πέρυσι. Γιατί έτσι είπε ότι ήταν πολύ εύκολο. Όταν ήταν εύκολα με την έννοια ότι δεν ήταν και κανένα μεγάλο άνοιγμα. Δεν ήταν άνοιγμα. Δηλαδή ήταν κάτι ακατόρθωτο. Αν αυτή η διοίκηση μέσα σε 9 μήνες μια ομάδα να τη βλέπουμε και να βλέπουμε επιτέλους κάτι που θυμίζει Ηρακλή, που είναι Ηρακλής πραγματικός. Να έχει ξεχρεώσει, να έχει μέσα σε ένα χρόνο καταφέρει να πάρει άδεια που δεν μπορούσες πέρυσι να πάρεις για τη Β' και, γιατί αυτή είναι η διαφορά. Πέρυσι δεν μπόρεσες να πάρεις άδεια για τη Football League που υποτίθεται ότι τα κριτήρια είναι και πιο ελαστικά. Τα ίδια ακριβώς είναι. Να πάρεις για τη Super League. Η μόνη λοιπόν, διαφορά, Αντώνη, μεταξύ Α και Β' αθλητής και κριτήρια διοδότησης είναι το κομμάτι των υποδομών. Λοιπόν, γήπεδο προπονητή. Ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και πάμε σε επόμενες γραμμές. 90-90-90, 98-80-99, 55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Πώς φαίνεται και στους παοξίδες αλλά και στους άλλους οπαδούς των ομάδων το γεγονός ότι εισάγει ο ΠΑΟΚ οπαδούς από τη Σοβιετική Ένωση. Ένα λεπτό το διάλειμμα. Είναι Μάιος. Λοιπόν, χτυπάμε πρωτάθλημα. Τι να σχολιάσω τον Ντεμπέλα Ρονομπόα, τον πήρα χαμπάρι την πρώτη εβδομάδα. Τι άγαγα, δηλαδή θα πέσουμε και έξω, παιδιά. Ορισμένες φορές, αλλά είναι μερικά πράγματα που κάνουν. Μπάμε να πούμε από την αρχή, έτσι. Στο χώρο μας θα κάνουμε και λάθος, θα παρεκτραπούμε, θα κάνουμε λάθη πολλά κι εμείς. Είναι η δουλειά μας τέτοια. Αλλά συνήθως έχουμε με την εμπειρία πλέον το Ντεμπέλη, τον περίεργο, τον καταλαβαίνεις. Πάνω στο παιχνίδι. Ειδικά μα παίζει τον άξονα. Γιατράκο, έτσι και γίνει καμιά για Σοφιά, λέει, θα σε πάρω για προσκύνημα. Γιώργο Σάεκ, αλλά να λες λιγότερα κράτα και μια πισινή. Ποτέ δεν ξέρεις, λέει. Να με πας στον Τίλα, να φάμε κανένα καζάν τυπί. Έτσι. Γεια σου, Ραμπ και Βασίλη, έχεις ακούσει για κάτι για αγορά φημί και στο βόλε, γιατί. Ναι, δεν ξέρω, φίλε. Πάμε να κάνουμε συγχώνευση σε μια άλλη ομάδα της πόλης και γίνει χαμός από τον Πασάπ, αυτό ξέρω μόνο. Ο 55χρονος Σάκης Βάζελος νοσταλγεί την Τούμπα του 70 με 45.000 κόσμο. Ποιος δεν την νοσταλγεί. Ο Ηρακλής οπωσδήποτε χρειάζεται επιθετική ενίσχυση. Περώνε, Λουκίνας δεν αρκούν. Κτηνίατρε για Χουάντερσον, διαφωνώ κάθετα. Συμφωνώ με τον γιατρό για τον Χουάντερσον. Ραπτός αύριο και γιατρέ, καλημέρα και καλή εκπομπή. Ραπ, με εξέπληξες που δεν αναλώθηκες μετά τις παοκάρες μας τα χάλια. Η ομάδα των playoff είναι το αποτέλεσμα της ανάπηρης συνεργασίας Άγγελου Βρίζα. Τέλος με αυτά, θέλω ένα σχόλιο για τον Άρνεσεν, τον τεχνικό διευθυντή που πήρε. Αν πιστεύεις ότι είναι καλή κίνηση. Ναι, αλλά πρέπει να μάθω και το budget το οποίο θα διαχειριστεί. Άκουγα την εκπομπή του Καμόρα δευτερόλεπτα. Βγήκε μια γυναίκα και είπε την αλήθεια. Μια κυρία, δεν θυμάμαι, μεγάλη, μικρή, τέλος πάντων μια κυρία αξιοπρεπέστατη και λέει: συμφωνώ, λέει και τα λοιπά. Θέλω να δω όμως το budget λέει, που θα διαχειριστεί. Δεν το άκουσα από άντρα αυτό και μου έκανε εντύπωση. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, ναι. Έπεσε από ο επόμενος κύριος. Καλημέρα στον παρά επόμενο. Έπεσε. Μάλιστα. Ναι, καλημέρα. Ναι. Γεια σου, Ραπ. Γιώργος, οπαδός του Παναθηναϊκού. Γεια σου, Γιώργο. Από Αθήνα παίρνεις. Όχι, από Γιάννενα φοιτητής είμαι. Φοιτητής πού? Στα Γιάννενα. Ωραίος. Ήθελα να σου πω ότι είχες δίκιο τελικά για τις αποδόσεις που είπες το μεσημέρι, που έδινε δύο άσος και έπρεπε να δίνει ένα εξαίρετο διπλό. Ναι. Και τώρα λέω, είχες δίκιο που στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλοί. Στο δεύτερο πέσαμε, αλλά εντάξει, δεν απείλησε και ο ΠΑΟΚ να. Ξέρεις κάτι. Ξέρεις κάτι. Μαλώνεις εσύ μαζί μου. Έτσι. Ναι. Και σε 1,5 λεπτό με τραβάς κάτι μπουνίδια και με ξαπλώνεις κάτω. Και λέω, παίζουμε box. Και λέει, όπως το λένε ο διαιτητής, άλλος ένας γύρος. Τώρα τι να με κάνεις. Ναι. Να με αποτελειώσεις. Με παίζεις εκεί στα σκηνιά να περάσει η ώρα. Λέμε, λυπάσαι κιόλας. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήταν για λύπηση και ο σύμμαχος το λυπήθηκε. Το είπε, συγχαρητήρια, μπράβο, στον εκπληκτικό ρεπόρτερ επιτέλους, Γιώργο Ζαΐρη. Λέει, μας κάνει fair play ο Παναθηναϊκός. Διότι είναι οπαδός του ΠΑΟΚ, είναι επαγγελματίας ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, αλλά είναι και άνθρωπος που βλέπει ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια στο Ράντα Πλάν. Μας κάνει fair play ο Παναθηναϊκός. Συνέχισε, Βίλε. Ήθελα να σου πω και ότι με τις ιστορίες μου που λες, ο Κόκκινος γενικά μου αρέσει πολύ έτσι σαν... Στα παρουσία που λες, ειδικά με τα σκυλιά του Ανδρώνη, τα λες, δεν πεθαίνω στα γέλια πραγματικά. Έχει δύο σκυλιά ο Ανδρώνης. Το ξέρω, δε. Το ένα έφυγε γαμό, το μας το κλέψανε. Και εγώ λυπήθηκα, αλλά δεν πήγα έξω από το γραφείο του Ανδρώνη να κλαίω. Αχ, είχα αρχική, χάσαμε το αυτό. Αυτός ο κόκκινος, αχ, τι υποκρισία, Θεέ μου. Δηλαδή τέτοιο πράγμα. Το ένα μάτι κάτω στο σκυλί, το άλλο επάνω, σαν το βάτραχο να πούμε, να κοιτάει απάνω, αλλά το βλέπει ο Ανδρώνης που μαλώνει το σκύλο. Ξεφτελισμός. Α,
Του λέω είσαι απαράδεκτος. Λέω αρφεντικό, κοίτα να δεις τι κάνει ο άνθρωπος. Θα κάθεις φράνημα παλιόσκυλο. Σου λέω γαλά, θα κάθεις κάτω. Θες να φύγεις, δεν θα φύγεις από τον όμιλο. Άλλη και το σκύλο, πού πάει να φύγεις από τον όμιλο. Από... Ποιον όμιλο, τον Όφη εννοεί. Όχι ρε, τον όμιλο, το ραδιοφωνικό. Παπαπαπαπαλέρα και γλίτσα. Λέγε. Και είδα να σου πω για τον διπλανό σου. Ο γιατρός. Ο γιατρό. Ναι, μίλα κατευθείαν σε μένα. Ναι, να σου μιλήσω, ναι. Εγώ και τα ακούω ραπ χρόνια. Δηλαδή, έχω δει φανατικούς παοκτζίδες, αριανούς, το γάβρο που είχε φέρει. Ναι, ναι. Δηλαδή, καταρχήν εγώ τις εκπομπές ραδιοφωνικές δεν τις ακούω live, γιατί δεν με βολεύουν. Όχι, τις κατεβάζω, τις ακούω πιο μετά. Δηλαδή, μόλις ακούω ότι έχεις τον γιατρό δίπλα, λέω θα μας πάει η πίεση 20, για είμαστε 20. Δηλαδή, γιατί να σε πάει η πίεση 20, να μην τρως αλάτι, ρε, άμα ανεβαίνει η πίεση σου. Ο γιατρός. Δηλαδή, άμα για τον Παναθηναϊκό σου ανεβαίνει η πίεση για πιο σοβαρά θέματα, τι θα κάνει. Σωστό, σωστό. Μην τρελαθούμε κιόλα. Δεν καταλαβαίνει ότι το λέω με υπερβολή, ας πούμε τώρα. Το καταλαβαίνω, αλλά εντάξει, έχω το δικαίωμα να έχω κάποια συναισθήματα. Κανείς δεν είναι αλάνθος σε αυτή τη ζωή, εντάξει. Αλλά πρόσεξε. Άλλο να έχει συναισθήματα και άλλο λες ψέματα. Γιατί λέω ψέματα. Θυμάσαι μετά το τέταρτο ημιτελικό βόλεϊ. Βγαίνεις και λες το βράδυ που ήταν απογοητευτική η παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού. Στο 1-3 λέω που το γύρισε ο ΠΑΟΚ. Το θυμάσαι? Στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς στα ημιτελικά, ναι, του φετινού πρωταθλήματος. Που ήταν γεμάτος ο τάφος. Ποιος τάφος? Τάφος του Ινδού. Η Κυψέλη, συγγνώμη. Η Κυψέλη παίζατε, εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει. Στο μεγαθύριο των 600 ατόμων εκεί πέρα που χωράει. Μιλάμε για 600 άτομα. Α, 600 άτομα. Ήταν γεμάτο. Καλά, άμα 600 άτομα. Δηλαδή, εσύ. Και μόνο λες, το 3 δηλαδή, το τρόλε να περνάει εκεί από την Πατησία να σταματήσει, βγαίνει στο γήπεδο. Συγγνώμη, ποιοι άλλοι οπαδοί, ναι, έχουν τέτοια παρουσία στον Ερασιτέχνη? Τι σε Πόλο, που Πόλο φέτος πήγαμε πρώτη φορά τελικούς στην ιστορία μας. Πρόσεξε, στην ιστορία. Έχασε 15-3 σήμερα, νομίζω. Ναι, τεράστιο. Εντάξει, εντάξει, έχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητα ο Ολυμπιακός στο Πόλο. Εντάξει, είναι. Αλήθεια είναι. Έχει δύναμη ο Γαύρος, έχει πάρει και ευρωπαϊκό. Κοίταξε, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός όμως έστω ότι έχει παρουσία. Ξέρεις πόσα μέλη ψήφισαν για προεδρείο στις τελευταίες εκλογές του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού? Και δεν έχουμε και οικονομικά. Και όχι, αυτό πρέπει να είναι. Ξέρεις πόσα μέλη του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού εξέλεξαν δίκηση το 2011? Δεν το ξέρω, αλλά ήταν 76. Ανοιχτό, ο Ερασιτέχνης ήταν ανοιχτός για μέλη. Δεν, ναι, δηλαδή, 76. Κλειστό κλάπ ήταν ο Παναθηναϊκός. Απλά όχι, γέμισε το χρέη. Το 2011, το 2011 ήταν ανοιχτό. Επειδή είναι κοινές υπόλοιπες. Πώς είναι το όνομά σου, γιατί είσαι λίγο μικρός? Γιατί είσαι λίγο μικρός. Δεν έχεις προλάβει η Ελλάδα Ολυμπιακών Αγώνων, όπου ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός έδινε 300.000 σε βολυμπολίστρια και ο Ερασιτέχνης Ηρακλής στο βόλο έδινε 1.000.000 ευρώ για μετακινήσεις. Φυσικά αυτά τα λεφτά δεν υπήρχαν. Ξαφνικά λοιπόν όλοι οι Ερασιτέχνες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Πανιώνιος, Άρης και Ηρακλής, με μια μεγάλη έτσι διαδικασία γνωστή με τα εικονικά τιμολόγια. Φεσώσαν τους Ερασιτέχνες. Και ξαφνικά εκεί που ήταν όλοι κλειστά κλαμπ. Ο Παναθηναϊκός δεν τα φέσουν μετά τέτοιο. Ήταν ο Βλάσης ο Σταθοκοστόπουλος, ήταν στο βόλιο του Παναθηναϊκού, ναι, διαχειριστής. Διαχειριστής ήταν χορηγός από το 5 ως το 8. Ο οποίος έκανε ταμιακές διευκολύνσεις. Έφερνε τον Τάντε, έλεγε βάζω 400 χιλιάρικα. Θεωρητικά ήταν ταμιακή διευκόλυνση, ήταν χορηγία. Και έλεγε μετά τα θέλω πίσω. Να το χρέος. Φυσικά. Όταν έφυγε ο Σταθοκοστόπουλος, ο Ερασιτέχνης δεν είχε χρέη, ειδικά το βόλεϊ. Τα χρέη ο Ερασιτέχνης δεν έχει μόνο βόλεϊ. Καταρχήν, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Επειδή δεν έχει χώρους, δεν έχει ακαδημίες. Σωστό. Δεν έχει αθλητές. Δηλαδή, δεν νοείται ο Παναθηναϊκός, μια ομάδα με τόσο μεγάλο λαϊκό έρισμα, να μην έχει χώρους για να έχει ακαδημίες σε όλα τα σπορ. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι. Μην τρελάθουμε τώρα. Καλημέρα, φίλε. Φίλε, καλημέρα. Τις γαλάζιες ταξιαρχίες. Καλώς τώρα. Γεια σας κύριε Ραπτόπουλε. Σήμερα είπατε, ανοίξατε την ψυχούλα σας και είπατε πολύ μεγάλες αλήθειες. Γιατί πότε λέω ψέματα εγώ? Όχι, δεν είπα ότι λέτε ψέματα. Σήμερα λέω, είπατε πάρα πολλές αλήθειες. Μ' ακούτε κύριε Ραπτόπουλε? Με προσοχή, ναι. Περίεργο, ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου και την αγανάκτησή μου για τη διαδήλωση που υπέστησαν. Υπέστη το μνημείο των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Μάθαμε τελικά ποιο οπαδί το κάνανε. Όποια το κάνανε. Δεν ξέρω αν είναι οπαδί. Κάπου διάβασα ότι μπορεί να μην είναι και οπαδί ομάδων. Και όποιος και να το έκανε, για να μην εκφραστώ απρεπέστατα,
είναι εσχρό. Κλείνω εδώ και είμαι αγανακτισμένος πραγματικά. Όσον αφορά, κύριε Λαπτόπουλε, τα γεγονότα που θίξατε στον πρόλογό σας, είμαι ευτυχισμένος που είμαι παδός του Ηράκλη, είμαι ευτυχισμένος που αυτό που βίωσα και έζησα στο πετσί μου εγώ, από μικρό παιδί, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία αυτά 4 χρόνια, που γυρνούσα όλα τα γήπεδα της Ελλάδος και έβλεπα όλη αυτή την ιστορία στην πόλη, αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Λαπτόπουλε, δεν θα το αντέχανε ούτε για ένα μήνα. Γι' αυτό σας είπα ότι είπατε, ναι, βεβαίως, κύριε Λαπτόπουλε, γι' αυτό σας είπα ότι είπατε μεγάλες αλήθειες. Ο Ηράκλης έφτασε εκεί που δεν μπορεί να διανοηθεί ο παδός ομάδος ότι μπορεί να φτάσει, και όμως είναι εδώ, είναι αυτόνομος και δυνατός, είναι γερός, επιστρέφει για να τιμωρήσει πρώτα απ' όλα όλους αυτούς, κύριε Λαπτόπουλε, που του κάνανε κακό. Και μέσα σε αυτούς είναι και κάποιοι άνθρωποι της οικογένειας, ήτανε και κάποιοι άνθρωποι της οικογένειας του Ηράκλη. Να ξέρετε ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο και αυτό συμβαίνει για όλους τους ανθρώπους στη ζωή μας. Ο Ηρακλής όμως είναι αυτός που σήμερα μπορεί να χαμογελάει, διότι εκτός ότι πήρε την άδεια και μπορεί να διαχειριστεί όπως θέλει το υλικό του, δεν είναι καθόλου κομπλεξικός σε αντίθεση με αυτά που λέει ο καλεσμένος σας, δίδαξε η ποδοσφαιρική του ομάδα προσωπικότητα, ήθος με νέα παιδιά, είναι τρομερή επιτυχία να κάνει μεταγραφές νεαρών ποδοσφαιριστών και το 90% να παραμιλάει η Ελλάδα μαζί τους και να τους στέλνει η μισή Super League αυτή τη στιγμή. Έχει έναν τεράστιο προπονητή που πρέπει να τον κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχουμε υπογράψει όμως εδώ. Νομίζετε, κύριε Λαπτόπουλε, σας έχω πει εδώ και 2 μήνες ότι αυτός ο άνθρωπος φοράει παντελόνια και τα τιμάει. Παντελόνια δεν ξέρω αν φοράει, ξέρω αν φοράει παντελόνια, ναι, αλλά δεν υπέγραψε ακόμα. Αν μου επιτρέψετε, κύριε Λαπτόπουλε. Το ερώτημα, Μάνο, το ερώτημα είναι, του έγινε η πρόταση και δεν υπέγραψε ακόμα ή δεν του έγινε η πρόταση? Θα σας πω αμέσως, κύριε Λαπτόπουλε. Βοηθήστε με λίγο. Όταν βγήκε ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής, που ρωτήσατε τι δουλειά κάνει και αυτός ο άνθρωπος μέσα σε μισή ώρα πέρασε την επαγγελματική Επιτροπή Αθλητισμού. Μα δεν αμφιβάλλουμε, άλλο λέω. Πήρε και την αδειοδότηση της ΠΑΕ Ηρακλής, έδωσε το χέρι του και είπαν ότι μόλις τελειώσουν και τα play-off θα υπογράψουμε. Εάν θέλει ο προπονητής του Ηρακλή, ό,τι ώρα θέλει μπορεί να πάει στο δικηγόρο του κ. Παπαθανασάκη και να υπογράψει. Δεν το κάνει γιατί πάνω απ' όλα αυτή τη στιγμή μετράει το πώς θα διαχειριστεί το υλικό του, τους ποδοσφαιριστές του και η ομάδα του, κύριε Λαπτόπουλε. Αυτά που θα δει ο κόσμος του Ηρακλή φέτος θα είναι καταπληκτικά πράγματα. Ο κόσμος του Ηρακλή πρέπει να είναι στο γήπεδο, πρέπει να υπάρχει αγάπη, ομοψυχία. Δεν υπάρχει Μάνο όμως. Να γίνει ένα. Δεν υπάρχει Μάνο. Δεν υπάρχει. Όταν εγώ δω τους Απάτσι και τον παλιό Παπάφη να είναι στο πέταλο με την αυθόρμη παρέα, θα πω ότι υπάρχει ομοψυχία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Να τα κρύβουμε. Να κυνηγείται ο κόσμος του Ηρακλή από το συγκεκριμένο σύνδεσμο και να αποσιωπείται. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο σύνδεσμος. Υπάρχει η αυτόνομη θύρα 10. Δεν λειτουργεί κάποιος άλλος σύνδεσμος του Ηρακλή. Γιατί να μην δεν λειτουργεί, να μην υπάρχει πολυφωνία, πλουραλισμός. Αυτό είναι δικαίωμα του καθενός. Για ποιο λόγο να προφυλακίζεται κόσμος στο μάτς με την Τρίπολη, στο μάτς με τον Πανιόνιο, σε τόσα και τόσα παιχνίδια και να κρύβεται από τον κόσμο? Εγώ δεν θα πέσω σε αυτή την παγίδα. Όχι, θα πρέπει να απαντήσεις, γιατί είναι πραγματικότητα. Να απαντήσω εγώ. Βεβαίως, γιατί είσαι λοιπόν εκπρόσωπος του συγκεκριμένου συνδέσμου. Να απαντήσω σαν εκπρόσωπος λοιπόν της αυτόνομης θύρας 10. Για ποιο λόγο, είναι πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει άλλο σύνδεσμο σε λειτουργία πέρα από την αυτόνομη και όλα τα υποκαταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και από το κλαμπ των Αθηνών, με το οποίο η σχέση είναι καταπληκτική. Με τους Απάτσι είναι καλή η σχέση? Δεν υπάρχουν Απάτσι, κύριε, έχουν κλείσει. Θα πας στις οικίες και θα δεις ότι είναι ανοιχτή και λειτουργούν κανονικότατα. Δεν λειτουργεί, όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Από τη στιγμή που σας σέβομαι θέλω να με σεβαστείτε με τον τρόπο τον οποίο σας μιλάω. Μέλη τους παρευρίσκονται στο γήπεδο, στη θύρα 13.
αυτό τι θα επιμέλει, σε έναν. Να θυμίσω μάτς, Ηρακλής Ζάκηθος πέρσι, Ηρακλής Πανιώνιος φέτος. Αυτά δεν λέγονται στον κόσμο του Ηρακλή, τα ξέρει όμως. Εγώ. Εδώ πέρα δεν θέλω. Κοίταξε, εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε Άρης. Στο λέω στα ίσια. Δεν θέλουμε ένα μεγάλο σύνδεσμο, θέλουμε πλουραλισμό, να υπάρχει μοίρασμα. Για να μην μπορεί κάποιος να γιγαντώνεται και να διεκδικεί πράγματα και να παρεμβαίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ίσα ίσα αυτό που λες, η αυτόνομη δεν διεκδίκησε ποτέ τίποτα. Είσαι σίγουρος για αυτό που λες? Δεν θα ασχοληθούμε άλλο με την αυτόνομη. Φτάνει, εντάξει, μην τη γλύφουμε τόσο. Και ο Ηρακλής χωρίς αυτόνομη και με αυτόνομη θα υπάρξει. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν εξαρτάται από ένα σύνδεσμο η ομάδα. Μην μικραίνεις την ομάδα μας, Μάνο. Τη μικραίνει πάρα πολύ. Αυτή είναι η άποψή σου. Μα μικραίνει μια ομάδα. Είδε τι έπαθε ο Άρης με το Super 3, λοιπόν. Εγώ λοιπόν. Αντί λοιπόν να παίρνουμε παραδείγματα άσχημα από διπλανές ομάδες. Όχι. Άμα θέλει να κάνει μονόλογο, σε ακούω. Εσύ τι πιστεύει, δηλαδή, ότι είναι απαραίτητο ένα μεγάλο σύνδεσμο για να λειτουργήσει ένα σωματείο? Ο μεγάλο σύνδεσμο του Ηρακλή αυτή τη στιγμή λέγεται αυτόνομη θύρα 10. Είναι δυναμικός, είναι, έχει αρκετό κόσμο. Δεν έχει. Αυτό το ξέρω εγώ και μπορώ να σου απαντήσω. Αν με αφήσεις να μιλήσω. Για να σου πω κάτι. Κάντε γρήγορα, παιδιά. Από την αρχή που εγώ προσωπικά έχω δεχτεί προπυλακισμό στο συγκεκριμένο σύνδεσμο. Ανέτεια, στο γήπεδο. Μου απαγορεύεται η είσοδος. Άκου κύριε Μάνο, λοιπόν. Επειδή με ξέρεις και προσωπικά, ξέρεις τι άτομο είμαι και δεν λέω ψέματα ποτέ. Άτομα του συγκεκριμένου συνδέσμου κινούνται χωρίς κανέναν έλεγχο και ελέγχουν το ποιος θα μπει στο γήπεδο. Έχω δεχθεί επιθέσεις, έχω γονείς μου κτλ. Δεν θέλω να το. Δηλαδή και δεν κινούμε νομικά εναντίον τους και είναι τυχεροί. Γιατί δεν θέλουμε να δημιουργηθούν προβλήματα στην ομάδα. Μας έχουν διώξει, φτάνει. Φτάνει πια με την αυτόνομη. Κουράσατε, άντε, φτάνει. Κλείσε, σε παρακαλώ. Άντε, σε παρακαλώ. Άντε τώρα. Τι να λέμε. Πάμε. Με τους τραμπούκους. Έλα. Επόμενη γραμμή. Ναι. Συγγνώμη, αν είναι αλήθεια. Άντε τώρα. Μα είναι πραγματικότητα. Έχω. Εντάξει, οκ. Θρασίδινη. Έχω δύο να πούμε. Έλα, ρε φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Ναι. Έλα. Εντάξει, θα έπρεπε να είχατε καταλάβει. Ποιος είναι? Και η οπαδή εκεί πέρα, να πούμε. Και εσύ, κύριος Ραπτόπουλε. Ότι ο Άρης επιβάλλεται να ανέβει στην Α, όχι στη Β. Γιατί έχει τεράστιο λαό, τεράστια ιστορία, έχει ταΐσει πολύ κόσμο. Όπως αυτό είναι αλήθεια. Τι? Ότι έχει ταΐσει πολύ κόσμο. Ο Άρης έχει, ο Άρης πάρα έχει, πάρα πολύ έχει κόσμο. Ταΐσει πολύ κόσμο. Ναι. Πολύ κόσμο βέβαια. Και ένας είσαι και σύραυτο. Έχει ταΐσει πολύ κόσμο. Ορίστε, τι έκανα εγώ. Τους παράγοντες. Είσαι και σύραυτο που λέει. Από πού ταΐστηκα εγώ, φίλε μου? Γιατί τα ταΐστηκες και από Σαουρίδη και από Σκόρδα και έκανες του Μπεϊκή, να πούμε. Όταν λες ταΐστηκα, τι εννοείς? Τα πήρες καλά, αυτό που λέει. Τα πήρα καλά, όταν λες τι, λεφτά πήρα? Τα πήρες καλά, ξέρεις εσύ τι πήρες. Ναι. Οπότε. Γι' αυτό προσέξτε πολύ καλά πως μιλάτε για τον Άρη. Ο Άρης έχει μεγάλη ιστορία. Αυτά τα λαμόγια που εσείς οι δημοσιογράφοι τα είχατε να μας κάνουν κουμάντο. Φίλε, εάν δεν είμαστε στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή, θα έχεις να ακούσεις και αν ήμασταν σε μια ιδιωτική κουβέντα, θα σε έδερνα. Δηλαδή είναι ένας λόγος για να σε δείρω. Λυπάμαι πολύ που δεν σε έχω μπροστά μου να σε πλακώσω στο ξύλο έτσι και να σου ρίξω ένα αλήτικο, όμορφο, τουμπιώτικο ξύλο. Δυστυχώς όμως, εδώ στο ραδιόφωνο με έχουν δέσει τα χέρια και το στόμα για το καλό του ραδιοφώνου και της εκπομπής, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αν μπορούσες, σε παρακαλώ, να βρεθείς μια μέρα κατηδίαν μόνος σου μπροστά μου να μου τα πεις αυτά, σου δίνω το λόγο μου ότι θα σε πλακώσω στο ξύλο. Επόμενη γραμμή. Καλά το απάντησα, Γιάννη. Ωραίος. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Έχω να πλακωθώ καιρό και θέλω να δω και τις δυνάμεις. Εντάξει. Ναι. Έλα, να φίλε. Ναι. Ναι. Ακούμε. Έλα, φίλε, ναι. Είμαι ο Κάρλος ο Παράφρον. Πώς είπατε? Κάρλος Παράφρον. Παράφρον. Κάρλος ο Παράφρον. 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 Είμαι αριανός, θαυμαστής του μοντέλου του Ολυμπιακού. Θαυμαστής του μοντέλου του Ολυμπιακού, μάλιστα, ναι. Είμαι εχθρός του προηγούμενου αριανού, εισαγωγικά. Είναι το μοντέλο του αριανού που για το λόγο του ότι υπάρχουν τέτοιοι αριανοί, ο Άρης έπεσε στη Γάμα Εθνική. Υπάρχουν όμως και αριανοί οι οποίοι δεν είναι αυτού του Βεληνικού. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ του μοντέλου του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Ναι. Θέλω εξωγηπαιδικά να διακριθεί η ομάδα μου με κάθε τρόπο. Ναι. Με μαγιά, με χρήμα πλαγίως. Και πιστεύω ότι η ομάδα εξαφανίστηκε από αυτές τις ανύπαρκτες κυρίες που ήταν στο Άρη. Τώρα μιλάς σαν λογικός, δεν μιλάς σαν παράφρον. Δηλαδή, συστήνεσαι ως παράφρον, αλλά μιλάς λογικά. Μιλάς φυσιολογικά. Θα ήσουν παράφρον αν έλεγες θέλω μια ομάδα η οποία να είναι τίμια, να παίρνει με δικαιοσύνη τα πρωταθλήματά της, να μην στείλει αγώνες. Να παίρνει ναι. Από Άρης, έχουν γίνει πολύ λαϊκοί τώρα. Είμαστε γάμα εθνική, έχουμε συμβιβαστεί με τα τρακτέρ. Ναι. Εγώ θέλω αλήθεια ο Άρης να ξαναδεύει με μαγιά, με ρεφερί στημένους, με παράγοντες δυνατούς. Μόνο έτσι μπορεί να δούμε να πάμε μετά το 70 ξανά. Με πλαγίους τρόπους, κακές υποδέσεις. Θέλω ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει για να πανηγυρίσω έναν τίτλο. Μάλιστα. Ναι. Θέλεις δηλαδή το μοντέλο του Ολυμπιακού, αλλά να παίζεις και μπάλα όμως. Δηλαδή να είναι και στο μάτι όμορφο. Να είναι και στο μάτι όμορφο αυτή η βρωμιά, να έχει μια γοητεία. Ναι. Ναι. Είναι πολύ υπαλληλικό σωματείο. Με μισούν όλοι. Μάλιστα. Να δει κανείς. Αυτό είναι το όραμά μου για τον Άρη. Να έχει το χείρι στο όνομα του Ολυμπιακού δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να σηκώνω. Μπορούν να με μισούν όλοι. Αυτό θέλω. Γιατί τώρα δεν σε μισούν. Νομίζω ότι κανείς σε χωνεύει ή κανείς λυπάται για αυτό που τραβάει. Τώρα με διαπομπεύουν αυτό που λέμε. Σε διαπομπεύουν, για. Να διαπομπεύουν. Θέλω να με μισούν. Να με μισούν επειδή θα είμαι κακός, όχι επειδή θα είμαι ο χάσος της υπόθεσης. Κατάλαβες. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Του Αριανού. Όπως του προηγούμενου που δεν είχε κανένα επιχείρημα και εσύ κατηγόρησε έτσι. Ο προηγούμενος Αριανός, φίλε, είναι ο καθρέφτης του Άρη. Τα λέμε, φίλε. Σε κλείνω παράφρονα, διότι η γραμμή σου δεν είναι και τόσο καθαρή. Λέει ένας για φλερτ Νίκο Παπαδόπουλου και ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω. Στη ΣΑΣ, Σασίτης είναι ένας γιατρός. Είστε στα ΣΥΤΙΣ, τι είναι αυτό. Σασίτης. Καλά, εννοείται είναι προέλευση τη σχολή καταγωγής. Ένας λέει το προϊόν λέει, είναι τέτοιο, 675, που είναι δικαιολογημένα δημάνει ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Για τον Γιάννη Κόγκλου λέει ο 9-10. Είναι ξέρω... πολύ καλό θεματοφύλαξη προσόντα και για μένα δικαιολογείται δεν παίρνει και ευκαιρίες. Ναι. Άμπαλε γιατρέ, έχουμε τα καλύτερα χάφλι. Ναι, Γιώχανσον, ναι, βέβαια. Η Μπαρτσελόνα τα θέλει. Ναι. Τι Πογκμπά, τι Γιώχανσον, είπαμε. Πώς. Λέει ένας, ρε γιατρέ, μπας και είσαι όντως γάβρος. Γιατί μας τσιτώνεις τα μυαλά, η ομάδα είναι μια χαρά και το οπαδικό μας καλύτερα από ποτέ. Το οπαδικό κριτική... μας είναι ο σύνδεσμος μόνος. Εντάξει, ας κοιτάξει το φεστιβαλάκι που θα κάνει Σάββατο Παρασκευή, να πάει καλά οικονομικά. Γιατί άσχημα είναι. Εντάξει. Δεν είναι. Μου θυμίζει κάτι από σχολικούς χορούς, 15 μελή. Συνδικαλιστική μορφή οπαδισμού, εντάξει. Παροχημένα μοντέλα, άστο τώρα. Σαν γεροντοκόρη κάνεις μορφή. Όχι, ρε, δεν τα γουστάρω αυτά. Ένας. Δηλαδή τώρα έχει το άλλο, τώρα στραβοστόμης, να μάζα. Έλα ρε, εντάξει. Έλα εδώ να δείξω τη Ηρακλειδέα στο φεστιβαλάκι, όχι. Λοιπόν, Βασιλάρα, μη μας σας φίλε, να βγαίνεις πιο συχνά να σε ακούμε. Είσαι η μόνη λογική φωνή της Ερακλάρας. Λέω 376 και. Το άλλο μην το λες, εντάξει. Ραμπάνο δεν ήταν οπαδία, αλλά από άλλο χώρο, καθώς στα Τέμπη έχουν γίνει άλλες τρεις επιθέσεις σε ναούς. Ναι, δεν το ξέρω, παιδιά. Ό,τι και να ήταν. Ό,τι και να ήταν, το νεκρό δεν τον βεβηλώνεις. Δηλαδή, το χειρότερο σου εχθρό όταν πεθάνει τελειώνει. Δεν υπάρχει. Καλημέρα στον επόμενο φίλο, είναι απαράδεκτο. Καλημέρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. 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 Καλημέρα, δεύτερη φορά. Κωστή. Έλα, φίλε. Έλα, δεν σε ακούω. Κλείς το ράδιο, ακούω... φίλε, μπερδεύεσαι, με λέει ο Ιχολύπτης, μπερδεύεσαι. Κλείς το ράδιο, μην μπερδεύεσαι. Κάτσε να το κλείσω. Για κλείστο. Το έχεις ανοιχτό. Τίποτα, θέλω να πω ότι ασχολούνται εδώ οι δικοί μας φιλάθλοι. Αριανοί, παοξίδες με το δικό σου. Η Βέντα Μπετίνη δεν μοιάζει με τον Βασιλάκο έτσι όπως είναι τώρα ο Βασιλάκος. Το Βασίλη Βασιλάκο. Το Βασίλη Βασιλάκο. Παοκά και Ολυμπιακό. Η Βέντα Μπετίνη, τώρα μιλάει στον Αντένα. Στον Αρναούντο. Τώρα... Ναι, λέγε φίλε, συγγνώμη, παιδί. Ναι. Έχουμε και εικόνες τηλεοπτικές έτσι να το μάτι να. Ναι, ωραία, παιδί, μα ασχολούνται οι φιλάθλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη ή οι ακροατές, ξέρω εγώ, με σένα, το τι είσαι, το τι είναι ο καθένας. Εντάξει, ο καθένας έχει. Δεν μπορώ να καταλάβουν οι φίλοι μας οι Αριανοί, άσχετα το τι είναι ο Ραπτόπουλος. Η γειτονιά του είναι άλλη ομάδα. Από εκεί πέρα άλλο καπέλο, τι σημαίνει ΠΑΟΚ, άλλο Άρης.
Βασικά θέλω να πω στον γιατρό ότι ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα. Έχω παίξει τον Ηρακλή. Οι Αριανοί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο Ραπτόπουλος δικαιώθηκε εδώ και 15 χρόνια με την πάρτη τους. Αδερφέ μου. Και με, ναι, δεν μπορούν. Αδερφέ μου, θέλω να σου πω κάτι. Ότι ο Ηρακλής είναι μεγάλη. Εγώ δεν βρίζω τον Άρη ούτε τους Αριανούς. Βρίζω τους κακούς Αριανούς οι οποίοι διαλύσαν τον Άρη. Εγώ τον Άρη τον αγαπώ, τον σέβομαι, τον εκτιμώ και μπορώ να πω άφοβα ότι δεν έχω τίποτα με το σωματείο. Ούτε με τους Αριανούς οι οποίοι είναι απλοί φίλοι κτλ. Εγώ τα έχω βάλει με κάποια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, περιορισμένων, οι οποίοι κάναν αυτό που κάναν στον Άρη και βλέπω στη μεγάλη μάζα των Αριανών μία δειλία η οποία, ξέρω εγώ, υπήρχε έτσι μια τρομοκρατία και δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν μια αντίσταση σε αυτά που γινόταν. Θέλω να πιστεύω, επειδή έχει ζήσει τη δεκαετία του 80, ξέρω. Αλλά πώς θα υπήρχε χούντα. Δηλαδή, η δημοκρατία της Ελλάδος, ο Σαωρίδης και ο, πώς το λένε, ο Σκόρδας και ο Τσαλτίδης και τα λοιπά, όταν ήταν εκεί πέρα, λέγανε όχι στο Ραπτόπουλο και τα λοιπά. Εφάτε γάμα εθνική τότε, να μάθετε. Συνέχισε. Ναι, όχι, αυτό το πιστεύω. Φάτε γάμα εθνική, αφού θέλετε. Σαωρίδη και Κόντι και ιστορίες και τον Κόκκι 800 χιλιάρικα και Λέσχες και ιστορίες, φάτε τι να μάθετε. Δεν είμαι χαίρε κακός, αλλά δεν μπορεί να βγαίνει τώρα και να με βρίζεις. Εμένα. Όχι, Κωστή μου, όχι. Ούτε σε γλύφω. Απλά θα σου πω την αλήθεια. Δεν λέω για σένα, δεν λέω για σένα. Όχι, και να πεις και για μένα, δεν με πειράζει. Απλά να με πεις ότι έκανα λάθος. Λάθος κίνηση, λάθος πληροφορία, λάθος κριτική σε μάτς. Ότι ναι, να δεχτώ τα πάντα. Αλλά να με τη βγει τώρα ο Αριανός και να μας πει ότι είμαστε και στο σύστημα του Άρη. Δηλαδή, να το δεις μπροστά σου, να τον κάνεις μπαούλο στο ξύλο, να μην προλαβεί να τις μαζεύει. Δηλαδή, βοήθεια, μην με δέρνεις άλλο. Τέτοιο ξύλο να φάει. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα. Απαράδεκτο. Ο φίλος τι είναι, τι ομάδα είναι? Αριανός. Όχι, Κώστα μου, δεν είμαι Αριανός. Δεν είμαι Αριανός. Απλά θέλω να πω την αλήθεια. Τι ομάδα είναι? Είμαι φίλος του Τζαμάλ από Επτάλαφο. Αλλά μ' αρέσει όπως μιλάς. Όχι ότι το παίρνουν οι Αριανοί τώρα, αφού. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να το πω. Θες να τους δώσεις ώστε να καταλάβουν την αλήθεια, όχι ότι φταίνε και αυτοί. Για μένα και για τον γιατρό, θέλω να το πω κάτι. Στον Ηρακλή έπαιξε μπάλα. Προπονητής μου ο Μάκης ο Σιντελίδης. Εξαιρετικός. Με Ξάνθο, με Ξενίδη. Εξαιρετικός ο Μάκης. Εξαιρετικός. Κύριος. Λοιπόν, γνώστης, καλός γυμναστής. Πολύ καλός. Ότι σαν δύναμη, εδώ, εντάξει, δεν μην τα πω. Είναι, ξέρω εγώ, πάω και είναι για μένα, γιατρέ, συγγνώμη. Είναι ο Άρης μετά. Παιδιά, ο Άρης αν έχει πάρει κύπελα, αν είχε πέρα κύπελα, θα ήταν πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Τώρα, ο Ηρακλής, εντάξει, λόγω του. Ναι, αλλά μην ξεχνάς όμως ότι ο Άρης έκανε μια γενιά οπαδών, σαραντάριδων σήμερα από τον μπάσκετ και ανανέωσε τα κύτταρά του τα οπαδικά. Εμείς. Να πούμε ότι ο τότε ο Super 3 έκανε μεγάλη μάζοξη, έκανε δυναμική. Δηλαδή, μέχρι που αυτοί δεν θέλανε να ανακατευτούν στα διοικητικά, ήταν μια χαρά. Και μαζέψαν κόσμο και κερκίδες κάνανε. Και κάνανε μεγάλη δουλειά στο οπαδικό. Από εκεί και πέρα τα κάνανε σαν τις πεθερές. Λοιπόν, χώνονται και κάνουν. Τελείωσε το παραμύθι. Ναι. Ένα από εδώ το 576. Με συγχωρείς λίγο. Μισό λεπτό. Λοιπόν, να σου πω κάτι, φίλε μου. Ναι, αγαπητοί μου. Σαν έναν φίλο εδώ του Ηρακλείου, πώς μάλλον οι συνδεσμοί της και αν έχει συγκεκριμένο σύνδεσμο. Δεν απασχολεί το μέσο Ηρακλειδέα τι διαφορές έχουν οι σύνδεσμοι μεταξύ τους. Καλύτερα να μην υπάρχεται ούτε η μεν ούτε η δεν. Δεν γίνεται, ρε φίλε, μπροστά σε μικρά παιδιά να πλακώνεστε και να γίνονται αυτά που γίνανε στο μάτς με τη Ζάκυνθο. Δεν με απασχολεί τι προηγήθηκε, τι διαφορές, τι προηγούμενα, τι στο καλό έχει γίνει. Πρέπει να σέβεστε, όπως και εμένα, κόσμο, ο οποίος πηγαίνει στο γήπεδο για άλλο πράγμα από αυτό που σου γουστάρετε να κάνετε, να πουλήσετε την κερκίδα σας. Σεβαστείτε μας, γιατί θα φτάσουμε σε σημεία τα οποία είναι πολύ μελάνα και άσχημα. Γιατρέ, να ρωτήσω κάτι. Όχι, σε παρά, εντάξει. Όχι, θέλω να ρωτήσω κάτι. Το όνομά σου. Το μικρό θες. Το μικρό, ναι. Βασίλης, ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι αντιπαραθέσεις. Εγώ δεν είμαι οπαδός. Ούτε εγώ είμαι. Ούτε γουστάρω τώρα το συνδικαλιστικό κίνημα της κάθε ομάδας. Δεν υπάρχει. Εγώ δεν είμαι συνδυσμένης τίποτα. Καλύτερα. Σε ακούω. Εγώ έχω παίξει μπάλα και στον Ηρακλή και στον ΠΑΟΚ. Αλλά θέλω να πω ότι από ό,τι έχω μέχρι στα 41 μου χρόνια, ό,τι έχω δει σε αυτή την πόλη, εντάξει, υπάρχει και ο Ηρακλής βέβαια και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Σαν δυναμική, δεν θέλω να πω, να νομίζω ότι είναι ψέματα, ο Άρης είναι δυνατός. Δηλαδή,
Όχι, πώς δεν είναι. Δεν είναι. Ο Ηρακλής αεραστεχνικά δεν ξέρω αν ξέρεις από αεραστεχνικά, δεν ξέρω την ηλικία σου. Κάποτε, κάποτε. Τώρα δυστυχώς η ομάδα είναι στα μαύρα του στα χάλια. Όχι, η Ελλάδα ήταν η μεγαλύτερη ομάδα με τον Άρη και πιο πολύ ο Ηρακλής. Σου μιλάω τώρα για... Εντάξει, ήταν μια ομάδα παραγωγική που στελέχωσε την πρώτη ομάδα από τις ακαδημίες της. Ναι, δεν αντιπαράω. Παρελθόν, εγώ πολύ καλά και πήγαινε. Τις ομάδες αγαπάω. Δεν έχω αντιπαράθεση. Δεν είμαι οπαδός καταρχήν. Αγαπάς το σπορ. Υποστηρίζω, ξέρω, αφού έχεις παίξει και ποδόσφαιρο, σου αρέσει και το ποδόσφαιρο, φαντάζομαι. Έχω παίξει τον Ηρακλής. Λέω, ο Μάκης ήταν προπονητής μου συντελείς. Εντάξει, και τώρα είναι διοικητικός στέλεχος. Τέλος. Για τελευταία ερώτηση στο φίλο τον Παοξή. Πώς νιώθεις, μια και είσαι και φίλος του Τζαμάλ και εξαιρετικός. Είναι το Τζαμάλ και αυτά είναι παλιά. Ναι, ναι, και του κλαδάκι αυτού. Πε μου λίγο. Πιο παλιός είναι ο Κωστής. Ακούμε λίγο, μια κουβέντα. Πώς σου φαίνεται ο καινούριος σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Ρωσίας που ιδρύει ο Ιβάν? Να σου πω κάτι. Ναι. Θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή εγώ ταιριάζω πιο πολύ με τον Κώστα. Τώρα δεν ξέρω, όχι ότι δεν ταιριάζω μαζί σου. Εγώ δεν τα πάω αυτά. Ούτε δεν τα πας. Ρωσίες, ναι. Φυσικά αγάπη μου. Εγώ ήξερα τρεις ομάδες εδώ στην πόλη. Ούτε Ρωσίες, ούτε Αμερικές, ούτε τίποτα. Αυτά. Τώρα πώς έρχονται τα δεδομένα, ξέρεις, όλα είναι πολιτικά. Τώρα... Τα λέμε, τα λέμε. Να σε καλά, να σε καλά. Διάλειμμα, διάλειμμα τον μία και μισή. Βλέπω την ώρα, Γιάννη, με έχεις εκπαιδεύσει. Να σε καλά. Ραπτό θες να έρθω να πλακωθούμε. Είμαι Αργενός, 1,93-105 κιλά. Αλλά πέθανα στα γένια με αυτό που είπες. Είσαι όλα τα λεφτά. Γιατί να μην πλακωθούμε? Λοιπόν, αυτοί οι Αργιανοί μας ντροπιάζουν και δεν μας αντιπροσωπεύουν ραπ. Ο Άρης ανοίγει στην Αλφαθνική, αλλά μέχρι να βρεθεί κάποιος με όραμα και να ενώσει τον Άρη, δεν θα προκόψουμε. Πολλοί Αργιανοί απενεργοποιημένοι, οι οποίοι ακούν ραδιόφωνο και λένε: ρε γαμώτο, τι γίνεται? Τι γίνεται? Και ένα καλοκαίρι που να είναι ένας Αργιανός χαρούμενος τα τελευταία χρόνια, να πει αυτό το καλοκαίρι σαν φίλαθλος: είμαι χαρούμενος, ανέβηκα από τη Γάμα στη Β' και έχω προοπτική. Δεν έχω χρέη κτλ. Ένα καλοκαίρι. Μα ένα. Λοιπόν, συγχαρητήρια Βασίλη, πραγματικά φοράς παντελόνια που λες για στους συνδέσμους όλων των ομάδων. Οι σύνδεσμοι, ναι, για όλες τις ομάδες. Μικραίνουν τις ομάδες μας. Μικραίνουν, όχι τις μικραίνουν. Λοιπόν, ρε Σιράπ, τώρα δηλαδή εκτός από την ΑΕ Ποντίον θα έχουμε και την ΑΕ Ρωσοποντίον. Ρε το Φιουκαρά τον πάω, 521. Εντάξει, έξυπνο. Ρε γιατρέ, οι Απάτσι βγάλανε. Αυτό το είπα, γιατί ναι. Δεν μας απασχολεί. Α, λες ότι δεν με νοιάζει. Δεν μας απασχολεί. Γιατί να μας απασχολούν τα τέτοια? Όχι, λέει όμως ότι ξεκίνησε τον καυγά. Εντάξει, μπορεί και Απάτσι να πούνε ότι για άλλο λόγο. Εγώ έχω ακούσει και από τους δύο. Εσύ λες ότι δεν σε αρέσει που υπάρχει. Αυτή η κόντρα. Από τους μεν. Καταρχήν οι Απάτσι πέρσι είχαν βγάλει ανακοίνωση για τον Γαλανό. Ναι. Και είπαν ότι στην ουσία αυτή σταμάτησαν την έλευση Γαλανού στον Ηρακλή. Μάλιστα. Και χρωματίζω την αυτόνομη ότι ήταν αφαίρετο Γαλανό. Η αυτόνομη αυτό εδώ λέει το ανάποδο. Έχουνε φασαρία. Τώρα δεν με νοιάζει τι έγινε και τι δεν έγινε. Σε στεναχωρεί αυτό. Ναι. Όχι, δεν με νοιάζει. Ξέρεις τι θέλω. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι, γυναικόπαιδα ή εγώ που πηγαίνω με τους γονείς μου και βλέπω το ποδόσφαιρο. Πάμε για το ποδόσφαιρο. Δεν πάμε για τις αντιπαραθέσεις των συγκεκριμένων. Αν έχουν αντιπαράθεση, να πάρουν ένα τηλέφωνο στον άλλον, να τα λύσουν, να τα βρουν, να σκοτωθούν. Δεν με απασχολεί. Όπως δεν απασχολεί τον καθένα που θέλει να δει ποδόσφαιρο. Τελευταίο μήνυμα. Δηλαδή τι άπουν παραπάνω. Γιατρέ, κερά, πολύ πόνο έβγαλε ο κατατρεγμένος οπαδός της Φάπας από το Μάτι. Καλά, αυτό ασχολείται. Αντί να κοιτάξει την κατάγεια της ομάδας του που από Παναθηναϊκός έχει γίνει Παναθηναϊκός. Αυτό το λέμε. Κάτι και ασχολείται με τον επιβίτορά του, τον κορυφαίο. Ήταν το τελευταίο που είπε με την δημοσκόπηση του Γκαζέτα. Εντάξει, έγινε μια δημοσκόπηση όντως. Αλήθεια. Ταυτόσκωσε λίγο τα νούμερα. Ναι. Την παρακολούθησα κι εγώ. Ναι, ναι. Οπότε ο Παναθηναϊκός. Είχε λίγο μια υπεροχή σχέση με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μπορεί στα social media μια κοινωνική ομάδα να έχει καλύτερη εκπροσώπηση. Και ο Παναθηναϊκός, αλήθεια είναι ότι έχει τέτοιο κόσμο που ασχολούνται πιο πολύ με το ίντερνετ. Και μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο. Και στην ίδια δημοσκόπηση προέκυψε τρίτη δύναμη πανελλαδικά ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει. Και με μεγάλη διαφορά από την ΑΕΚ. Πάμε στον κόσμο, ναι. Είναι αλήθεια. Αλλά τι άπεις τώρα, ασχολούμαστε με δημοσκοπήσεις του Γκαζέτα. Έλα, Βίλε. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Βασίλη. Είμαι ο Ηρακλής. Καλώς το. Ο Αργιανός Ηρακλής. Ναι. Ο Αργιανός, ναι, έτσι. Θα τον ποδοσφαιριστεί κι εσύ. Ναι, ναι, έτσι. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά. Μια χαρά είμαστε, ρε. Φοβερή φόρμα. Λοιπόν, σήμερα πήγα σε μια καφετέρια, το είδα το παιχνίδι, τον ΠΑΟΚ. Ποιο? Συγχαρητήρια για την αντοχή σου. Τον ΠΑΟΚ, ναι, ευχαριστώ, γιατρέ. Για πες. Ναι, στο πρώτο ημίχρονο, εντάξει, δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός ήταν πιο δυνατός και σε όλες τις μονομαχίες. Με ξεκάθαρο πλάνο ήταν επίσης. Νομίζω λάθος ήταν η επιλογή του Γεωργιάδη να μην βάλει στην ενδεκάδα από την αρχή τον Αθανασιάδη και τον Περέιρα. Έπρεπε να τους βάλει από την αρχή, κατά τη γνώμη μου. Κοίταξε,
τον, ναι. Ο Αθανασιάδης έτσι όπως τον έβλεπα εγώ, καλά κάνει ναι. Την κριτική, δεν τον έβλεπα πολύ σόι να βγάλει 90 λεπτό. Δηλαδή και που έπεσε κάτω και τα λοιπά, δηλαδή πώς να σου το πω ρε παιδί μου, λες άμα γεράσει ο άλλος μην πέσει κάτω 72 χρόνια 75, είναι το πέσιμο άτιμο πράγμα για τον γέρο. Δηλαδή έτσι όπως έπεσε σαν γέρος, δηλαδή μου έδειξε ότι βιολογικά ο ΠΑΟΚ αγύμναστος και ο Κλάους το ίδιο, μου έδειξε δηλαδή ένα ΠΑΟΚ ο οποίος είναι ένα συνοθήλευμα κακής ποιότητας γυμναστική. Ναι. Ήταν και επηρεασμένος ο Αθανασιάδης μάλλον από τον τραυματισμό που ναι, είχε. Ναι, δεν μπόρεσε να επανέλθει, δεν μπορούσε να βγάλει 90 λεπτό. Για μένα ο Κλάους τελείωσε η χρονιά του φέτος. Καλά ναι. Πάει να κάνει ξεκουραστεί, αλλά μιλούσα με έναν φίλο μου σήμερα, ήμουνα σε μια πισίνα, κάνα προπόνηση κτλ. Γυμναστή, ρε γάμο το μου λέει, αυτός ο Κλάους, τέτοιο ταλέντο λέει από τη μάνα να έχει. Και να μην κάνει λίγο βάρη, λίγο αυτό, να γίνει λίγο πιο γεμάτος, να γίνει πιο. Να τον αισθάνεται ο άλλος πιο πολύ μέσα στην περιοχή. Τέτοιο μεγάλο ταλέντο, τέτοια μεγάλη ευφυΐα στο γκολ, τέτοια κίνηση μέσα στην περιοχή. Σωστά, ναι. Να σηκωθεί απάνω, ξέρω εγώ, να έχει ποδάρες, πλατάρες, σηκωθεί ένα 85, ένα 86, δεν είναι κοντός. Να σηκωθεί πάνω, να τους βάλει μέσα στα δίχτυα. Βέβαια. Έτσι θέλει, έχει τέτοιο. Το Λυπηρίδη στο μπάσκετ μας θυμίζει. Καλά λέει ο Γιάννης. Τι να πω, πολύ καλό παιδί, αθλητής, μέτριος. Δηλαδή εγώ αν ήμουνα, αν με έδινε η φύση τέτοιο προσόν και ήμουνα αδύναμος, πήγαινα να βρεις ένα γυμναστή να κάνω τον Κλάους 30, 20, 40, 15, 20, πέσε 20 πάνω κεφαλιά, βάρη, όχι πολλά, το pullover. Σωστά, ναι, για να δυναμώσει. Να τρακάρει με τον Κουτρουμπί και να το βάλουμε στα δίκτυα. Τώρα ο Κλάους άμα τρακάρει με τον Ταυλαρίδη. Το μεταξικά του Ταυλαρίδη. Μειονεκτή εκεί. Με ποιον τρακάρε σήμερα. Δεν ήταν τρακά, ήταν σκαμνάκι. Όχι, σκαμνάκι, αλλά έπεσε άσχημα. Έπεσε άσχημα μόνο. Πλάτη, χέρι. Έπεσε άσχημα. Δεν θυμάμαι ποιον ήταν εκεί. Έπεσε άσχημα, αλλά ο Κλάους. Νομίζω με τον Κουτρουμπί πρέπει να ήταν. Ο Κλάους τώρα άμα έχει τη μυϊκή δύναμη 20-30%. Τα πόδια του τα έκανε βάρη και σηκωνόταν στη σέντρα. Δηλαδή. Είναι άριστος, ο καλύτερος στην Ευρώπη στην πρώτη κίνηση. Από το γόνατο και κάτω. Από το γόνατο και κάτω δεν υπάρχει. Να βελτιώσει το κεφάλι. Να σηκωθεί πάνω να του πάρει παραμάσμα. Δεν λέω εγώ να γίνει ο Σαράφης που έπινε από τη γαϊδάρα στο γάλα. Ήταν δυνατός από τη μάνα του. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ ας πούμε που δεν ήμουν πολύ δυνατός, πλάκωσα τα βάρη, έκανα ξέρω εγώ ασκήσεις, εκρηκτικές αυτά. Βελτίωσα πολύ τη μυϊκή μου δύναμη. Πώς και δυνάμωσες έτσι. Βέβαια δυνάμωσες. Τι, ατρώω ξύλο στο δρόμο. Να αντισταθώ, να αποκρούσω, να κάνω. Βέβαια. Έτσι, έτσι. Μετά, βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε καλύτερα ο ΠΑΟΚ. Στα πρώτα 15 λεπτά, δηλαδή, από ό,τι είδα. Αλλά. Του δώσε χώρο, μωρό Παναθηναϊκός. Του δώσε χώρο ο Παναθηναϊκός, ο οποίος το χώρισε 10-15 μέτρα. Δεν μ' άρεσε στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός. Ήταν πολύ φιλικός. Πολύ συμπονετικός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Σωστά. Πολύ συμπονετικός. Για τον Άρη, Ρακλή, θα μας πεις κάτι. Πώς? Για τον Άρη, που είναι ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Να τελειώσω λίγο με τον ΠΑΟΚ. Θα πω και κάτι για τον Άρη, ναι. Μπα! Όχι, Ρακλή, κόβεσαι και τι είπες την κουβέντα. Θα πω και κάτι για τον Άρη. Δηλαδή τώρα υποτιμάς την ομάδα σου. Εντάξει, έτσι νιώθει το παιδί. Να πω κάτι, είσαι 16 χρονών. Δεν έχεις μια φιλοδοξία για τον Άρη. Να δεις κάτι που να σου αρέσει. Ξέρω εγώ, ακόμα και στη Γάμα Εθνική, κάτι που να λες ότι. Τι να πω, μου δίνει ένα τόνο περιμένω μήπως γίνουν μπάς για το να σου πω να αλήθεια. Αν η ομάδα πάει στη Β' Εθνική με πλάγιο δρόμο θα σε πειράξει ή όχι, φαντάζομαι πως όχι. Δεν μας νοιάζει κάτι τέτοιο. Με πλάγιο δρόμο. Δηλαδή να μπορέσει να πάρει σαν επιλαχούσα ομάδα θέση στη Β' Εθνική του χρόνου. Α, δεν θα σε πειράξει. Κάτσε τον Ηρακλή, όπως είχε κάνει ο Ηρακλής κάπως έτσι. Όπως ανέβηκε ο Βατανιακός, η Ζάκυνθος, το παρελθόν. Δεν θα με πειράξει. Ο Παλιακός όχι. Να σου πω την αλήθεια, δεν θα με πειράξει, όχι. Μάλιστα. Καλά μιλάς, έτσι είναι. Εσύ Γιάννη. Ο Πάνος ο Μιχαλόπουλος, ο ηθοποιός, δεν μοιάζει με τον Ανδρώνη, τον ιδιοκτήτη μας λίγο. Ναι, δεν τον φέρνει λίγο τον Ανδρώνη. Ο φέρνει. Καλημέρα. Να, δώσε αυτή την ώρα. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Τι κάνεις. Πολύ καλά. Είμαι προχθές που σε πήρα μετά από τόσα χρόνια που σ' άκουγα από την Καβάλα, ο Παναθηναϊκός που μίλησε με τον φίλο σου, τον Τζόντα. Μη φυσάς, ρε φίλε. Αντιαισθητικό είναι αυτό. Φσουτ, φσουτ. Καλά, τι αλλεργία έχεις. Έλα, ναι. Άκου εδώ, λοιπόν, πώς το είπε ο Τζόρνταν προχθές ο φίλος σου, να βγεις την Τετάρτη μετά το παιχνίδι. Πού να ξέρει βρε το ταγάρι από προπόνηση. Τι να βγω ρε φίλε. Να ξέρει βρε το. Κώστα, ειλικρινά στο λέω, καλά που σταματήσανε στο δεύτερο μήχρονο. Στο λέω σοβαρά. Σταμάτησε ο Παναθηναϊκός, το είπαν και οι ρεπόρτερ. Καλά που σταματήσαμε. Σταμάτησε, βέβαια. Τους έκανα πλάκα. Fair play τον έκανες. Με σβηστές μηχανές.
Φίλε μου, είναι ανύπαρκτη. Έχω μικρύνει και εγώ παικτικός σαν Παναθηναϊκός, αλλά και ο Πάκο έχει μικρύνει και πολύ περισσότερο στον κόσμο του. Ναι. Και στον κόσμο του, φίλε. Δηλαδή, συμφωνείς μαζί μου σε αυτό που λέω. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν βγάζει φιλοδοξία και έχει μέτριο ταβάνι για τη δυναμική του. Η δυναμική του δεν είναι αυτή που είχαμε, φίλε, δεν την έχω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έχει καταφέρει ο Αλαφούζος ο Παναθηναϊκός να είναι συμβιβασμένος ο κόσμος του με τη δεύτερη θέση. Και με μεγάλη απόσταση από τον Ολυμπιακό. Όμως, ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει μεγαλώσει πολύ. Αυτό το ξέρετε όλοι. Τι έχει κάνει ο κόσμος του Παναθηναϊκού? Έχει μεγαλώσει πολύ, φίλε. Σαν πελατολόγιο. Τι είναι αυτό? Σαν πελατολόγιο. Στηρίζω την ομάδα μου, ρε φίλε. Καθαρά σου λέω, τι σε πελατολόγιο. Στηρίζω την ομάδα μου. Αλλά επέστρεψε στη λεωφόρο για να φαίνεται δυναμική. Την ομάδα σου βάζω. Ναι, άκου λίγο να σου πω. Την ομάδα σου δεν στηρίζει μόνο στα εύκολα, ζει. Εγώ την έχω στηρίξει στα πολύ δύσκολα τον Ηρακλή. Τότε τι συζητάμε τώρα? Άλλη η ομάδα που στα εύκολα και έχουν γίνει. Άκου να σου πω. Με τα χρήματα αυτή τη στιγμή που έχουν δοθεί για το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ελάχιστα. Αυτά που έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολλά, φίλε. Είναι πάρα πολλά. Ο Πάκο δηλαδή κάνει υπερβάσει ο Παναθηναϊκός βάσει δυνάμει. Βάσει χρέο τώρα. Ναι, το κύπελλο που πήρε πρόπερσι δεν έκανε υπέρβαση. Το κύπελλο που πήρε πέρσι. Ναι. Ήταν κάτι το οποίο ήταν εφικτό, γιατί το κύπελλο είναι μια διοργάνωση που έχει λίγα παιχνίδια. Να σου κάνω υπέρβαση του Παναθηναϊκού ήταν το πρωτάθλημα. Θα σου κάνω μια ερώτηση και θα μου πεις με ειλικρίνεια. Αν ο Αναστασίου που ήρθε μέσα σε ένα χρόνο, φίλε, με 14 διαφορετικούς παίκτες, πήρε κύπελλο και έβγαλε την ομάδα προγραμματικά στην προσλήκη και το έκανε ξένος ή Σέρβος προπονητής ή Ιταλός προπονητής. Ξέρετε το μπάτζετ του αυτή τη στιγμή του Αναστασίου. Εγώ αυτό το οποίο έχω δει από τον Αναστασίου είναι ένα πολύ καλό rotation. Δηλαδή βλέπει σε κάθε εποχή ποιος είναι ο πιο φορμαρισμένος ποδοσφαιριστής και αυτός παίζει. Είναι ο Λαγός Φορμαρισμένος το Φεβρουάριο, παίζει στα χαφ. Είναι, ξέρω εγώ, ο Δόνης, θα παίξει ο Δόνης εκείνη την περίοδο. Ξέρει ανά πάσα τη στιγμή ποιος είναι ο πιο φορμαρισμένος ποδοσφαιριστής. Και ξέρει καλά να χειρίζει τους παίκτες στο θέμα, όχι μόνο ποιο να βάλει και ποιο να βάλει. Σε ποια θέση ο καθένας μπορεί να προσφέρει και σε διαφορετική θέση, φίλε, όχι μόνο σε μία. Εντάξει, το γεγονός και μόνο ότι χρησιμοποιεί τον Κουντρουμπί ως αμυντικό χαφ, δηλαδή έχει αυτή τη διορατικότητα. Όμως σήμερα ο Κουντρουμπίς. Τι ρόστερ διαθέτει, κύριε, πώς θα το χρησιμοποιήσει. Σήμερα ο Κουντρουμπίς φαινόταν άλλο σαν τον Μαραντόνα με στο Ιλιέ. Εντάξει, αλήθεια είναι. Σου πέκανε πλάκανε. Τρύπα κάνω τα παιδιά και στον εντάξει. Πέρασε την μπάλα πάνω από παίχτη του ΠΑΟΚ και έκανε πολλά πράγματα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, Κωστή, δώσε χαιρετίσμα στο φίλο μου τον Τζόρνταν και πες λίγο να βγει, αν μπορεί, αν φοράει παντελόνια, γιατί χθες προχθές έτσι μου είπε. Να βγει κότα. Άντε, καλό βράδυ, Κωστή. Να βγει κότα, ρε. Ναι, έπεσε. Πώς είσαι στη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Καλό στα αφεντικό, ρε. Γιατρέ, συγχαρητήρια. Για ποιο λόγο? Γι' αυτό που έκανες απόψε. Τι έκανε? Οι συνδικαλιστές κατηστρέψαν την Ελλάδα και οι σύνδεσμοι τους ομάδες. Και αυτοί οι συνδικαλιστές είναι. Ναι, συνδικαλιστές είναι. Τι είναι? Καθίστε μόνο τώρα. Μόνο οι σύνδεσμοι φταίνουν για τις ομάδες. Δηλαδή οι παράγοντες που χρεώνανε και κάνανε. Πλάκα, η αλήθεια είναι ότι αποθεώθηκαν από όλες τις εφημερίδες οι δυνατοί σύνδεσμοι. Εμπόδισαν τους πάντες και τα πάντα με μια κουλτούρα τέτοια. Με εύκολο τρόπο να κάνουμε μεγάλες ομάδες που δεν γίνεται. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Όλοι μας. Φίλε Μάνο, ο γιατρός μεγάλωσε στη Σουρδία. Στη Σουρδία? Ναι. Σούρδος είναι ο γιατρός, για να ξέρεις. Πνευματικά, ναι. Ναι, έτσι είναι. Δεν κατάγομαι από εκεί πραγματικά, αλλά αφού μεγάλωσα εκεί, έχω πάρει. Ξέρω. Αλλά αφού έχεις μεγαλώσει, είσαι σούρδος. Είμαι σουρδοντάμαρο. Ναι. Λοιπόν. Ραπ! Θα βάλουμε τώρα τους Ρώσους, το σύνδεσμο των Ρώσων να παίξει. Κοίταξε, οι Ρώσοι, οι άνθρωποι, βλέπει ο Σαββίδης ότι δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Σου λέει του χρόνου, έγινε ο καιρόμπα. Εντάξει, θα φέρω παίκτες, ξέρω και τα λοιπά. Δεν τραβάει ο ΠΑΟΚ. Τι μου είπε το μεσημέρι ο Κόκκινος? Τι είπε ο Κόκκινος? Χι, και στα άντερ τη Σεβίλη. Το Άντερ 2-2 στα 35. Εντάξει. Τι έδωσε τη Σεβίλη, Άντερ. Και κοίταξε, το διπλό όμως το ξέχασε του Παναϊκού. Δεν έχουμε καταλάβει εμείς οι παουτζίδες ότι είμαστε οι καλύτεροι πελάτες του Παναϊκού. Οι καλύτεροι πελάτες. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Η δεκαετία του 70 και του 80 έκανε νίκες ο Πάκ. Πολλές με τον Παναϊκό στην Τούμπα. Πότε? Δεκαετία του 70 και του 80. Δεν είχε την ίδια παράδοση που είχε με τον Ολυμπιακό. Δεκαετία του 70 και του 80. Λοιπόν, Στέφας ή Φουρτούλας θέλεις?
Ιωσιφίδη, Γούναρη, Φουντουκίδη, Παπαδόπουλο, Σαράθη, Κούδα. Εγώ έχω μείνει ένα ημιτελικό κυπέλλου 4-0 με τον Παναθηναϊκό. Ναι, Αποστολίδη, Παρίδη, Ασπλανίδη. Ωρε φίλε, τι μάτς ήταν αυτό. Ρε. Το 84-85 ήταν αυτό. Ναι, ναι, τον double που θα έκανε ο Πάο. Και, και το χάσα τη Λάρισα. Τι έκανε εκεί ο Πάο, ρε φίλε. Ποιοι πέσανε όμως τότε. 46.000 κόσμος στα τσιμέντα στη θύρα 7 ήμουνα. 8 με το σκορεμένο τον πατέρα μου πήγα να δούμε το μάτς. Τι μάτς ήταν αυτό, τι μπάλα ήταν αυτή ρε. Και σε τι Παναθηναϊκό, με Κυράστα, με Σαραβάκο, με Σαραβάκο, με Ομαδάρα, τον καλύτερο Παναθηναϊκό. Τι γκόλο Κωστίκος Ψαλίδια, τι ιστορίες, τι ο Στεριούδας απόκριση στο 3-0, τι suspense. Τι να πω ρε φίλε. Και χωρίς ξένους. Και πάω εδώ τώρα τον Πάοκ, τον Σκόνδρα, ήταν καλά το παιδί και έρχονται τον Ομπόα. Εντάξει, ο Σκόνδρας είναι εργάτης. Τον Ομπόα τώρα και τον Τζιόλ τον Αργό. Άσε με τώρα ρε φίλε τώρα. Λοιπόν, και το Μακ. Τον καημένο που έξω από την περιοχή κάνει, κάνει. Αλλά μόλι πάτω στη γραμμή τη περιοχή. Δεν λέμε ούτε ένα. Πώ είναι το μικρό. Οβίδες μέσα. Το μικρό σου πώ είναι. Δημήτρη. Ανεβαίνει ο Ορδαϊκό, θα δούμε του χρόνου κοζάνει ο Ορδαϊκό ξανά. Δύσκολα. Δεν ανεβαίνει ο Ορδαϊκό. Δύσκολα. Πώ πάει στα μπαράζ, τι κάνει. Παλεύει. Με ποιον, με τον Μπας Φλόρινα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν θα δούμε ξανά το, τους λιγνητορίχους γάμα εθνική λίγο με την Κοζάνη να ανέβει αδερναλίνη. Ναι, ναι. Μεγάλο ντέρμπι. Από τα πιο θέλει μεγάλα. Κοίταξε, ο Ορδαϊκός όπως ήταν πρώτα θέλει ένα Σαββίδι πάλι. Ο Ορδαϊκός. Είναι δυνατό ρε εσύ. Πες το μικρό ξανά. Δημήτρη. Δημήτρη. Ένας νομός που η ΔΕΗ χρηματοδοτεί τα πάντα, να μην έχει μια ομάδα αυτός ο νομός στη Β' Αθηνική τουλάχιστον. Ο Δήμος Κοζάνης είχε την Κοζάνη. Κάποτε ο Κουκουλόπουλος έσβροχνε χρήμα εκεί στο, στην ομάδα, κάτι έκανε. Έσβροχνε, αλλά τώρα δεν υπάρχουν. Τώρα άστο να μην σου πω τι γίνεται και στην ομάδα της Κοζάνης. Ο μεγαλύτερος νομός των Βαλκανίων, βιομηχανικός, ναι, δεν υπάρχει μια ομάδα. Κρίμα είναι. Στη Γάμα δεν υπάρχει, στη Γάμα. Υπάρχει στη Γάμα, η Κοζάνη. Όπως υπάρχει. Ναι. Χωρίς φιλοδοξία. Απλά βγαίνει στη μέση βαθμολογία. Ήρθα από την Κοζάνη, μα έπεσα σε πλάνη. Αυτό. Λοιπόν, μεγάλο παράπονο. Όταν είδα αγκαλιά με κάποιον από την Κηφισιά. Τι λέει. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Εσύ, πώς είπε ο Τζόρνταν προχθές. Ο Τζόρνταν. Ναι, τη Δευτέρα. Σηκώνει και το φρύδι. Πανάθεμάτωνα. Παίρνει και το ύφος του δικτατορικό. Πανάθεμάτωνα. Όχι, τι είπε, τη Τετάρτη θα δούμε ποια θέση θέλουμε. Ναι. Τώρα ποια θέση θέλουμε. Πού παίζει τώρα πάω στη Λεωφόρο, παίζει. Ναι, πού θα παίξει. Και διπλό το βλέπω αυτό. Λες. Διπλό. Ήποπτο. Ήποπτο, γιατί. Έλα, ρε, δεν υπάρχουν τέτοια μάτια. Γιατί είναι. Επόμενη γραμμή. Ελλάδα, δεν έχει τέτοια μάτια. 31 Μαΐου παραμονή τώρα τριημέρου. Ου. Τι τρίτα, Δευτέρα παίζουνε. Κυριακή, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, χαμός θα γίνει. Όλοι θα είναι στις παραλίες. Ποιος θα αντιληφθεί τι έγινε. Ούτε καν θα το δουν το μάτς. Σωστό. Καλημέρα. Έλα, ρε Κωστά. Έλα, φίλε. Είπα χίλιες φορές, εσύ ακόμα ασχολείσαι ΠΑΟΚ με Ηρακλή, με Απάτσι, με Άρη. Εσύ, εσύ είσαι Φεράρι. Στο έχω πει πάλι, εσύ έχεις τελικές 320. Εγώ είμαι φίλος του Ολυμπιακού. Και Πειραιά, Θεσσαλονίκη μόνιμα. Θρησκεία και στη Μακεδονία. Ολυμπιακού Πειραιά, γιατί υπάρχει και ο Βόλου. Ναι, ναι, Πειραιά. Λοιπόν, Τερψιθέας. Σε πληροφορώ, Κώστα, μ' ακούς. Έλα, ναι. Σε πληροφορώ ότι εμείς οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Ναι. Αναγνωρίζουμε το κυμπαριλίκι σου, την οξυδέρκειά σου και την αρσενικότητά σου. Σε βλέπω ότι δεν έχεις εσύ λόγο. Είδες τι είπε προχθές ο Αλέφατος για σένα. Έπλεξε το εγκόμιο του Μαρινάκη ότι είναι Άγιος Όσης, του Κόκαλη, του Καρατζαφέρη και σε γουστάρω λέει ραπτό που λέει γιατί. Γιατί δεν πιάστηκες ποτέ, γιατί δεν πουλήθηκες ποτέ. Αυτά να τα ακούει το άλλο το αυγολέμωρο, κατάλαβες. Που είπε ότι πήγες και τα πήρες από το σκόρδα. Ποιος σκόρδα είναι αυτή. Ενώ τις γυρίζεις ανάποδα δεν πέφτει ευρώ, αυτή είναι πεντακάθαρη, σαν τα ριέλ, τα απορριπαντικά. Ναι, έπρεπε να ξέρει ο φίλος ότι οι άνθρωποι που δικήσαν τον Άρη πληρωνόταν από τον Άρη, δεν πληρώναν κανένα. Δηλαδή, εάν άκουδο, φαντάζεσαι να πληρώνανε εμένα και να αφήνανε 120 ποδοσφαιριστές απλήρωτους, ταβερνιάριδες απλήρωτους, περιπτεράδες απλήρωτους και να... Τόσο μάγκας να είμαι να τα πάρω από το σωματείο του Άρη. Μεγάλη μαγκιά θα έχει. Τον Αλέφαντο που έπλεξε το εγκόμιο 5 γιγάντων και σε έβαλε σφήνα σε ένα μέσα και είπε σε γουστάρο γιατί ξέρεις ο Αλέφαντος είναι αρσενικός. Σε γουστάρο γιατί δεν πουλήθηκες ποτέ, δεν θα πουληθείς ποτέ και δεν πιάστηκες ποτέ. Το άσχημο με σένα ξέρεις ποιο είναι. Πολλά άσχημα ότι έχω. Είναι άσχημος, ότι γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ασχολείσαι με αυτούς εδώ. Και σε βάζουν κόφτη στα 120-130 χιλιόμετρα. Ενώ έχεις μηχανή να δώσεις γκάζια, κατέβεις κάτω ρε, να φωτογραφείς το φως να πουλάς 300.000 φύλλα ρε.
να βαντάρεις σε Σπαθένια, Αταλάντες, το Μαρινάκι και να είσαι τώρα με 50 και με 100 χιλιάδες έμιστη σχέση να έχει. Έχω κακό στόμα ρε φίλε, το κληρονόμησα από τον πατέρα μου, έχω κακό στόμα. Και ο Καραπαπάς τι θα κάνει. Τι θα κάνει, γένε. Έχω κακό στόμα φίλε, είμαι ανθυρός όμως. Άκουσε κάτι που θέλω να σε πω. Ναι. Η ανθρωπογεωγραφία που έχεις του χαρακτήρα σου, η ανθρωπογεωγραφία του χαρακτήρα σου, θα είναι πολύ ετερόκλητο να είναι φίλαθλη με την ομάδα του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή και του Άρη. Δηλαδή η ανθρωπογεωγραφία, το σύνολό σου, η συμπεριφορά σου, το δελινεκέν σου, είναι για να είσαι μόνο Ολυμπιακός. Και στα λέει ένας Ολυμπιακός που σ' αγαπάει πραγματικά. Και μαζί με αυτόν τον Ολυμπιακό σ' αγαπάνε και άλλα 5 και 6 εκατομμύρια Ολυμπιακοί μέσα στην Ελλάδα. Μιλάς στο τηλεάστη και το τηλεάστη τη Δευτέρα και την Παρασκευή που μιλάς κάνει σούζες στην τηλεθέαση. Όχι ρε, ο Νίκος είναι πρωταγωνιστής εκεί, μη λες τέτοια. Και ο Νίκος είναι πρωταγωνιστής, αλλά όλος εμπλουτισμός. Εγώ είμαι αλάτι πιπέρι εκεί, είμαι πιο. Είναι και ο παδός ο Νίκος. Είναι ο παδός ο Νίκος. Ο Νίκος έχει είναι ο παδός. Ένα ελάττωμα, δηλαδή εντάξει. Το βλέπει λίγο. Είναι ο παδός, ναι. Πιο, ναι, ναι με πίκια. Αλλά μπάλα ξέρει ο Νίκος. Ξέρει, αλλά ξέρει πολύ μπάλα ο Νίκος. Είμαι Ολυμπιακός ρε Κώστα, εγώ πάρτα όλα, φαταούλας, έτσι με έμαθε. Αυτή η ομάδα έτσι με έμαθε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Άκου λίγο. Πες ότι ο Ολυμπιακός περνάει μια κρίση 3 χρόνια. Δηλαδή. Ναι. Δεν την πέρασε με τα 5 χρόνια. Ναι. Πώς θα τη διαχειριστεί. Άκου λίγο. Ο λαός του πώς θα τη διαχειριστεί. Πιστεύεις. Δεν σου λέω για τότε, σου λέω για τώρα. Εγώ πιστεύω επειδή το DNA και το αίμα του, των Ολυμπιακών είναι ένα, θα τη διαχειριστεί όπως τότε. Θα πέσει με την Παναχαϊκή στο Ολυμπιακό στάδιο και θα έχει 80.000 κόσμο. Το 85-86 έγινε αυτό. Ναι. Με τον Ολυμπιακό να κινδυνεύει. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Για πες. Ο ΠΑΟΚ, τώρα που μιλάτε για ΠΑΟΚ, παρεπιπτόντως ο Σαββίδης πολύ μάγκα. Πολύ μάγκα και δεν τους αξίζει ο Σαββίδης. Άλλο θέλω να σου πω. Ο ΠΑΟΚ πόσα πρωταθλήματα έχει πάρει από τότε που υπάρχει μπάλα, από τότε που ιδρύθηκε. 2. Ο Τάσος ο Πάντος πήρε 5, ρε αυτό που λέει. Ο Τάσος πήρε 10, δεν τον Πάντο. Και ο Ανατολάκης πήρε 8 μου φαίνεται ή 9. Ο Ανατολάκης πήρε 9. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με πάω, ρε. Το καταλαβαίνετε. Πήγε το 95-96, πήρε το 97. Όσο ασχολείται με αυτούς, θα έχεις κόφτη στα 100 και στα 120. Ενώ μπορείς να τρέξεις σε πίστα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Σ' αγαπάμε όλοι οι Ολυμπιακοί. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Υπάρχουν νεοφύλαθοι που με αγαπάνε. Ναι, ρε, όλοι σ' αγαπάνε. Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, σ' αγαπάνε. Πώς αγαπούν το ποδόσφαιρο. Εντάξει, μην νομίζεις, υπάρχουν, μην τους λες τόσους λίγους. Υπάρχουν. Τελευταίο για σήμερα, γιατρέ μου, σε μια εκρηκτική εκπομπή. Είναι εκρηκτική εκπομπή. Έλα, φίλε. Έλα, Κώστα. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Είμαι από τη Γερμανία, σε παίρνω τηλέφωνο, σε παίρνω συχνά, δεν σου πάω. Παίρνω από τότε από τη Μακεδονία, ξέρω εγώ. Με κόβει χιλιτήρι, ξαναμπαίνω, ξαναμπαίνει, με κόβει, γίνεται τη κόβει, τέλος πάντων. Είμαι Αριανός και ήθελα να πω κάτι στο 16χρονο το Αγιαννάκι που δεν είναι. Οι γραμμές πέφτουν, δεν κόβει ο Γιάννης κανέναν, μην το λες. Επαγγελματίας ο Γιάννης, μπορεί να κόβει. Ναι. Μπορεί να πέφτουν οι γραμμές, όντως, έτσι όπως το λες. Ναι. Μόνο άμα βρει θα σε κόβει. Μπρουντά, όπως το νιώθει ο καθένας, μπρουντά. Ναι. Εγώ το νιώθω με κόβει, εσύ το λες πέφτουν γραμμές, ξέρω εγώ. Μα για ποιο λόγο, δεν είναι κανένα λόγο ο άνθρωπος να σε κόψει, ούτε εγώ έχω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ναι, τέλος πάντων. Είμαι λίγο κριτικός Αγιανός και μια φορά θα λέω έτσι θα ίσα όπως είναι να πούμε και θέλω να πω στο Αγιανάκι λίγο αυτό που θέλω γιατί άμα αρχίσω να μιλάω για τους Αγιανά θα με κλείσεις. Πες μου λίγο την ηλικία σου. 41. Ωραίος. Πολύ καλή ηλικία. Δεν είμαι πασχετικός Αριανός, είμαι ποδοσφαιρικός Αριανός. Δεν μου αρέσει ο Γκάλης και ο Γιαννάκης, μου αρέσει ο Ζίδρος, ο Κούης και ο Χαριστέας. Δεν ξέρω τώρα πώς τους βλέπεις. Είναι Αριανάκη και οι πρόεδροι των Άρη τον είχαν προσεμιά, τέλος πάντων. Να φύγουμε από αυτό το θέμα, να μπω στο θέμα του Πιτσιρίκο, τον Αριανό, του 16χρονου που είπε δεν ξέρω τι να πει. Να πεις ότι αγόρι μου γλυκό, τον Άρη, όταν δεν είχαν οι πρόεδροι, ο Άρης έβγαζε παίκτες που παίζανε εθνική. Και από τότε που τον πήρε ο σύνδεσμος, ο Άρης βγάζει παίκτες που πρέπει να τους πουλήσουμε για να επιζήσουμε. Αυτό να τους πεις στους Αριανούς τους φίλους μου. Του 16χρονου του Αριανάκη να είναι τιμή του που είναι Αριανό και οι φίλοι μας είναι αυτοί που έχουν τις μεγάλες δαγκάνες.
όχι οι πρόεδροι. Θέλετε, από το 97 σας πήραμε χαμπάρι. Πάρτε χαμπάρι, άντε κόψτε το. Τέλος πάντων. Αμβούργο Καστρού, ε. Γιατρέ μου, κοίταξε να δεις, Ηρακλειδέ, εσύ γιατρέ μου. Ναι. Ναι. Ακούω. Ναι, ο Ισορός. Ναι, ναι. Αμβούργο Καστρού, για μένα εσύ ο χειρότερος εχθρός μου. Για μένα εσύ ο χειρότερος εχθρός μου. Με έχεις κόψει πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Ναι, το 80, το 80. Αλλά, ναι. Ναι, αλλά δεν τα τελευταία. Σ' αγαπάω σαν συμπολίτη μου, αλλά ο κυριότερος εχθρός μου είσαι εσύ. Έχω... Εντάξει, και μια ομάδα στην άλλη έχω... Είσαι το πρώτο στο πρωτάθλημα. Και ο τέταρτο μου πρωτάθλημα, αυτός που με το έκοψε, είσαι εσύ. Εντάξει. Καταλάβες. Με τον Καλαμπάκη. Αυτό να το ξέρεις, εγώ σε αγαπάω, σε εκτιμάω σαν συμπολίτη μου, σαν αυτά. Αλλά να ξέρεις ότι αυτός που με έκανε δουλειά είσαι εσύ. Το τέταρτο πρωτάθλημα εσύ με το κόμμα. Ο Ηρακλής πέφτει λόγω δωροδοκίας, χάνει τον τελικό. Μέχρι στον παρόν και μέχρι στον παρόν να πάω με τα πανό τα ασπρόμαυρα και είμαστε στο πλάι σου, Θεέ μου. Ολυμπί, ξεραπέλαβες. Και μετά με το πέρσι τέσσερα. Αγάπη μου γλυκιά, κοστί μου καλή νύχτα, ό,τι ποθείς. Το βιονάει για την ποθή. Είπαμε Αμβούργο Καστρού η πρόβλεψη. Μια τελευταία κουβέντα. Αμβούργο ρε, πια Καστρού, Αμβούργο. Γεια χαρά. Δεν έχει καμία διάθεση να ασχοληθεί με το Αμβούργο και την Καστρού. 41χρονος. Αριανός. Παντελονάτος. Μάγκας. Έχει... Μόλις με είπε δεν είμαι πασχετικός Αριανός, 41χρονος. Αγαλίασε η καρδιά σου. Σηκώθηκε η τρίχα μου από τα χέρια γιατί στο κεφάλι δεν μου μείνε. Ναι, αλλά σηκώθηκε η τρίχα μου. Με βγαίνει Αριανός 41 χρονών και μου λέει. Δεν είμαι πασχετικός Αριανός. Φίλε μου, φύγαν τα μαλλιά και αυτά που ήταν. Ελάχιστη, ναι, φοβερός. Γιατρό, ο πελάτης μου από το Μαρούς προσπάθησε να μας πείσει για κάτι που δεν μπορεί να πείσει ούτε τον ίδιο τον εαυτό. Η μισή χώρα υποστηρίζει έδερμα ή μη τον Ολυμπιακό, και αυτό είναι που τον ζορίζει περισσότερο και όχι τόσο οι τίτλοι που ρίχνει ο δυνάστης του ελληνικού αθλητισμού. Ιστορία με κόκκινο. 15.000 ιστορίες με κόκκινο. Θα κάνουμε βιβλίο. Ο Δραμηνός είναι Αριανάρα λόγω Γκάλη. Ναι, το παιδί του είναι 2,5 χρονών και θα γίνει Αριανός λόγω Αριανά. Καλά, εντάξει. Και ο άλλος το σοβαρεύει, 836, και λέει: γίνονται συχνά βασαρίες. Μεταξύ τους είναι αλήθεια. Τελευταία φορά έγινε στο Ηρακλή ΑΕΚ. Κάτσε, για να καταλάβω, στο Ηρακλή ΑΕΚ δεν ήρθαν αεξίδες. Όσο ξέρω, έγινε face control. Face control, ένα κομμάτι πέριξης για το φιλοξενούμενο για να μην γίνει πυρήνας όπως και στο μάτι με τη Λάρισα. Αυτά είναι εντάξει, μίζερα πράγματα. Και να πω κάτι στο 576 που επιμένει με τρίτο μήνυμα. Εντάξει, καλός, κακός, να σου πω κάτι. Τι θα πει κουλτούρα του κόσμου του Ηρακλή. Ομάδα ποδοσφαιρική είναι. Ένα ποδοσφαιράκι πάμε να δούμε, να γουστάρουμε, να περάσουμε όμορφα την ώρα μας. Και έρχεται τώρα ο άλλος, κάθε πικραμένος, πηδάει κάγκελα, σου λέει: α, δεν μου αρέσει αυτό που είπες, τι είπες. Όχι ρε παιδιά, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Γι' αυτό λέω δυστυχώς ο Ηρακλής. Πρέπει να συμβιβαστείς εσύ με την εποχή σου. Δεν μπορώ. Εγώ δεν γουστάω το τοξικό περιβάλλον. Εντάξει, ναι, και εγώ, δεν μου αρέσει στον Ηρακλή. Στον χώρο του ποδοσφαίρου και της δημοσιογραφίας έχω μάθει να ζω στο τοξικό περιβάλλον. Εντάξει, τώρα θες να δεις λίγο ποδόσφαιρο. Ναι, πας εκεί στο γήπεδο και ανεβαίνει το μάτς στο κεφάλι. Δεν μπορείς και το μάτς. Τι να πεις. Εντάξει, κλείνουμε. Κλείνουμε. Τα λέμε, αιρετικότατη εκπομπή, ποδόσφαιρο λίγο είχαμε σήμερα να πούμε. Τι να πούμε, το Πάκο Αθηναϊκός, είχαμε το Σεβίλη Ντίμπρο, αλλά τι να πεις, άγνωσες ομάδες τους περισσότερους. Καλό βράδυ. 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 Μάζε του περισσότερου. 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 Καλό βράδυ.